Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, πάω 24. Τι γίνεται, Σταριό? Καλά, αγάπη. Όλα καλά. Μια χαρά. Αισθάνεσαι καλά? Γιατί να μην αισθάνομαι? Είσαι έτοιμος για το αυρινό μάτς? Γυρνά σελίδα. Οι παίκτες να γυρίζουν και η ομάδα, εντάξει. Εγώ. Και εσύ, ρε Σταριό, και όλοι. Ας το πίσω και προχώρα. Εδώ είμαστε. Τρίτη σήμερα. Μία μέρα μετά τη Δευτέρα. Μπράβο, όπως έλεγε και ο Ντάνος. Ναι. Α, μπράβο, ναι. Ουρά! Ουρά έξω από το ραδιόφωνο για να μας αποθεώσουν για αυτά που λέμε. Όπως τον Ντάνο για να. Τι ήταν πρώτο βιβλίο, ήταν αυτό? Πρώτο βιβλίο, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τριλογία ή θα είναι αυτοτελή τα βιβλία. Με μείον 5 βαθμούς, ας πούμε, υπήρχε κόσμος που πήγε κάθε έξω από το βιβλιοπωλείο και περίμενε να πάρει το βιβλίο του. Ή να το υπογράψει κιόλας. Δεν ξέρω αν υπογράψει. Να το πάρει, να υπογράψει φωτογραφία, αυτόγραφο. Τι ωραία. Πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ λογικά πράγματα. Εδώ είμαστε όμως εμείς. Εγώ προτείνω να αγοράσει το βιβλίο, αγάπη, να το διαβάσει και να μου πει αν αξίζει να το γράψει εγώ. Το κάνει. Είδανε. 22 ευρώ. Και λίγα είναι, εγώ λέω. Και λίγα είναι, με τόση σοφία φαντάζομαι που τα έχει μέσα. Αυτό δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Αυτό σε ακολουθεί όλη τη ζωή. Σου δείχνει το δρόμο. Τα μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσει. Γίνεται ένα σχετικό πανηγύρι. Προφανώς. Εντάξει. Εντάξει. Δεν ακούς κάθε μέρα την ατάκα ότι οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Το είπε αυτό. Το είπε, βέβαια. Είναι το δόγμα Αγγέλου. Με την κακή κριτική. Το ξεπερνάει. Το ξεπερνάει. Όχι, με την κακή κριτική γίνεσαι καλύτερος. Άρα θέλεις την κακή κριτική για να σε βοηθήσει. Ενώ η καλή την κερδίζεις, απλά περνάει. Σε αποθεώνει κάποιος, αλλά περνάει. Δεν μένει εκεί κάτι. Λογικό. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Εννοείται. Δεν ξέρω αν ο Σταύρος που μπαίνει τώρα αγόρασε το βιβλίο του Ντάνου να μας πει τι αποκόμισε και αν Σταύρο, προτείνει να το αγοράσουμε κι εμείς. Συγκλονισμένος από την ατάκα αυτή για την κακή κριτική. Καλύτερα μια σώα σκλαβιά και φυλακή. Πάνε σε και φυλακή. Δικό σου είναι αυτό ή του Ντάνου? Εννοείται είναι. Στο ύφος. Χρήστο, κλείσε τον εξαρισμό λίγο. Έφυγε η γεροντήλα από πριν. Το καλό το κλίμα. Εδώ πέρα. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στο ραδιόφωνο. Αν υπάρχει ραδιόφωνο σε μια εβδομάδα θα είναι. Όχι, είναι όντως είναι καλό προς το παρόν. Ναι, δεν υπάρχουν συναντήσεις. Ναι, αυτό. Ναι, υπάρχουν συναντήσεις. Υπάρχει μια εκένωση του χώρου όταν είναι να συναντηθούν κάποιοι άνθρωποι εδώ μέσα. Αλλά εντάξει. Εγώ μια καλημέρα την είπα. Να ξέρετε, δεν σε άκουσα. Μια καλημέρα. Σύχαμα. Δεν σου είπα, δεν θα λες τίποτα. Ούτε γεια. Μια καλημέρα την δεν είπα. Δεν σου είπα. Ούτε γεια. Σύχαμα. Ναι. Η καλημέρα είναι του Θεού. Μπορεί να έχει μικρόβια τώρα. Μικρόβια αφέλειας και καλοσύνης ηλίθειας. Την ενημέρωσε ότι θα σε ενημερώσω για αυτό που έκανε, το ολίσθημα. Αλλά το λέει μόνη της. Δεν είναι χρειάζεται. Είχαμε έναν παλιά στο Μέτροσπορ. Μας ρουφιάνευε όλους και μια φάση δεν είχαμε κάνει κάτι να μας ρουφιανέψει. Και πήγε σε έναν συνάδελφο και του είπε: Τάδε, σήμερα άργησα. Πριν πας στο Μέτροσπορ, εσύ. Σήμερα να ξέρεις άργησα. Και είχαμε μείνει όλοι χαζοί. Λέμε: Δεν μπορεί να συνέβη αυτό το πράγμα. Εγώ ήθελα να χαιρετήσω λοιπόν και χαιρέτησα. Ναι. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά, αγάπη. Δεν τους χαιρετάμε, δεν τους μιλάμε, δεν συναναστρεφόμαστε. Οι εντολές χθες ήταν ξεκάθαρες. Και όποιον δω ότι μιλάει με αυτούς, ναι. Απολύθηκε. Ωραία, ο Μασκοβίτης σήμερα από το βράδυ έχει εκπομπή με τον Παπαδόπουλο. Τι θα γίνει? Μόνο για επαγγελματικούς λόγους. Θα βάλουν ένα τείχο εδώ να πει. Ναι, όχι, μόνο για επαγγελματικούς λόγους θα συναστρέφονται. Η ώρα του Νίκου Μοσκοβίτη. Μετράει η ώρα του Νίκου Παπαδόπουλου. Το μισάωρο του. Ναι. Ωραία. Όχι, μπορούν να σε αναστραφούν. Είναι δουλειά. Επιτρέπετε. Είναι δουλειά. Εσύ δεν είχες δουλειά να πεις καλημέρα. Για ποιο λόγο να πεις καλημέρα, δηλαδή? Γιατί καλημέρα λέμε σε όλο τον κόσμο. Δεν το λέμε. Οι Χούτου στη Ρουάντα δεν λένε καλημέρα στο Στούτσι. Σκοτώνονται 30.000 τη μέρα. Άντε πάλι. Εντάξει, ναι. Αλλά είναι καλύτεροι άνθρωποι. Είναι καλύτεροι άνθρωποι, ξεκάθαρα. Ναι, αλλά πρόσεξε με. Είναι ένα λάθος που δεν θα σου συγχωρήσω σε βάθος χρόνου. Μην το επαναλάβεις, μην πλέον δημιουργηθεί βεντέτα μεταξύ μας. Και ξέρεις πολύ καλά ότι αν στοχεύσω να σου κάνω τη ζωή μαρτύριο, θα την κάνω. Ξεκινώντας από το πρόγραμμα, το οποίο θα είναι λίγο. Με το βγάζεις το πρόγραμμα όμως. Το βγάζει ο Ερίκος όμως. Ναι, αλλά ο Ερίκος είναι μαζί μου. Δεν είναι μαζί σου ο Ερίκος, γιατί. Νομίζω αγάπη, κάπου κάνει λάθος. Ναι, δεν νομίζω. Το χάνεις. Τέλος πάντων, δεν θα ξαναχρειαστεί να πούμε καλημέρα. Κίτρινο καλαμάκι, τι γίνεται? Από κάτω, με πολεμάει. Επειδή τη είπα το τόσο το πατάνε, δεν το κλωσάνε. Επειδή μου λέει, ναι. Και την ντομάτα μετά. Την ντομάτα μετά, όχι, εγκάβματα τρίτου βαθμού. Ναι, αυτά είναι προβλήματα. Γι' αυτό καλύτερα μια σώα σκλαβιά και φυλακή. Πάσα τα χρόνια σκλαβά και φυλακή. Τέλος. Σκλαβά.
ωραία. Είναι που μου κόλλησε το σπόρι από το τόστ εδώ. Δεν υπάρχει μια σοβαρότητα γενικά πάλι. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα. Δεν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, παιδιά. Α, χορτάσαμε από σοβαρού. Είμαστε ασόβαροι, λοιπόν. Ναι. Και ο Σταύρος πίνει το χυμό εδώ πέρα. Ξέρεις ότι ο χυμός σου φέρνει κάτι, οπότε ήρεμα, όχι πολύ πολύ. Έχει οξύτητα ο χυμός, να ξέρεις. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Το να ρεύεσαι είναι ανθρώπινο. Δεν θα ρευτούμε στον αέρα, γεγονός είναι αυτό. Ωραία. Θα πάω κάποια εκεί. Μην παίρνεις και όργο. Κάποια στιγμή άνθρωπος είσαι και λυγάς, που λέει και το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να λυγίσεις στον αέρα. Μπορεί να λυγίσεις, μπορεί και να μην λυγίσεις. Εντάξει. Δεν θα κάνουμε. Το 50. Ο Ντάνος είναι ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη που έχει γράψει περισσότερα βιβλία αυτό που έχει διαβάσει. Γιατί ξέρουμε γιατί έχει διαβάσει. Είπε ότι διάβασε 8, εντάξει. Είναι σε μια φίλη μου που έλεγε, αφού έχει πάρει καμιά 80, ότι έχω πάει με 2. Της λέω, μωρή, εγώ ξέρω 12. Εντάξει, έλεγε σε έναν κόμενο που την έχει γνωρίσει εκείνη την ώρα. Ναι, δηλαδή. Ο Ντάνος έχει διαβάσει 8, μάλιστα. Ναι. Χρήσιμες πληροφορίες μαθαίνουμε σήμερα. Μιλάμε, έχω σοκαριστεί από το πρωί. Ο Στέργιος μου είπε όλη την ιστορία του. Δεν ήξερες ότι έπαιζε στον Εθνικό Αστέρα? Ναι, όχι, δεν έχω ασχοληθεί καν με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Μπορεί σε ένα βιβλίο να συμπυκνωθεί όλη αυτή ποδόσφαιρο, survivor, ηθοποιία. Μάλλον θα έχουμε και συνέχειες. Η λογική αυτό λέει. 100% φίλε. Μια τριλογία την έχει. Απλά, άμα δείτε μία μάνα να πηγαίνει το παιδί της για υπογραφή, ξύλο. Το επόμενο βιβλίο 40 ευρώ. Τη μάνα, όχι το παιδί. Το επόμενο βιβλίο του 40 ευρώ θα το πουλήσει. Αφού πουλήσει το πρώτο 22. Έτσι πάνε αυτά, να ξέρεις. Δηλαδή το Ράμπο 1 στο σινεμά του πληρώσαμε, ξέρω εγώ, 8 δραχμές. Μετά βγήκε το Ράμπο 2, 15. Ναι, είχαμε τέτοια προβλήματα μικρή, αγάπη. Ναι, ωραία, πράγματα. Ωραία, η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 βέβαια, αλλά έχει και ένα κοινωνικό προφίλ, είναι η αλήθεια. Infotainment, όπως λέμε. Infotainment είναι η εκπομπή. Τσίκνο Πέμπτη, λοιπόν. Καραφώτης. Καραφώτης και. Και Μπάσης. Ελένα Παπαϊωάννου. Η Ελένα πολύ δυνατή. Τσίκνο Πέμπτη. Η οποία παντρεύτηκε από ό,τι γνωρίζω. Mm-hmm. Κρίμα. Αυτό γνωρίζω και εγώ. Πολύ δυνατή. Πολύ καλός ο σπόρος του Λάκη Παπαϊωάννου, βετεράνου του Ηράκλη. Ο σπόρος. Ο σπόρος, τι να πάμε. Από σπέρμα θα μας πάρει το χέρι πάλι. Να μην κολοτρύπεσαι, γιατί να μην το πω. Ο σπόρος. Ωραία, ναι. Εντάξει. Ναι. Έπρεπε να μπει στο γονίδιο. Το γονίδιο, εντάξει, το γονίδιο. Πάμε πάλι. Απλά είναι έμεση διαφήμιση στο γονίδι που δεν ξέρω αν παίζει εδώ κοντά και το απέφυγα. Αλλά πού να ξέρετε από μάρκετινγκ. Πόδια. Πάμε πάλι από την αρχή. Τσικνοπέμπτη σήμερα. Μεθαύριο. Τσικνοπέμπτη σήμερα, Τρίτη. Λοιπόν, Τσικνοπέμπτη. Να σα πω γιατί πληρώνεστε για αυτό το πράγμα. Κώστα Καραφώτη, Ελένα Παπαϊωάννου στο θέατρο Βεργίνα. Τιμή από 15 ευρώ. Και το κρασί σου θα έχει και το mix grill θα έχει. 15 ευρώ είναι όσο κάνει το ένα νύχι τη Ελένα. Δηλαδή φεύγει από τα νύχια και είναι στα 300 ευρώ. Άμα είναι τέτοιο, ναι. Ναι, δηλαδή πραγματικά 15 τζάμπα πράγμα. Ναι, και. Ωραίο πάρτι στο θέατρο Βεργίνα. Όπως τελευταία πάντα, μέρα του Φλεβάρι. Προσεγμένες παραστάσεις. Κώστας Καραφώτης, Ελένα Παπαϊωάννου, εισιτήρια στο καζίνο Old 24, ticketservice.gr, καταστήματα public. Και θα ξεκινήσει Σταύρο Δημήτρης Μπάσης και Κώστας Καραφώτης από την Παρασκευή 1 Μαρτίου για 6 παραστάσεις. Πάλι στο θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή 1 Μαρτίου, Σάββατο 2. Καραφώτης ήταν σε ένα musical που έπαιζε, ωραίο ήταν εκεί στο θέατρο Βεργίνα. Ο Καραφώτης είναι καλός. Και ο Μπάσης. Ένα δίδυμο νομίζω που θα περάσετε καλά όσοι πάτε στο θέατρο Βεργίνα. 6 παραστάσεις, Παρασκευή 1 Μαρτίου, Σάββατο 2. Παρασκευή 8, Σάββατο 9. Παρασκευή 15, Σάββατο 16. Η επόμενη μεγάλη παράσταση μετά τη σούπερ επιτυχημένη παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου. Αυτά για το θέατρο Βεργίνα. Μάλιστα. Η Στοίχημαν είναι εδώ μαζί μας. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ Ατρόμητος. Θα επενδύσουμε στο διπλό, το Ατρομήτου. Το πιστεύουμε. Σκέτο διπλό. Όχι, θα βάλουμε και ένα τριπλό. Μπορείς να βάλεις διπλό και over 2,5. Μπορείς να βάλεις διπλό και άντερ 2,5. Και άντερ 3,5 και over 1,5. Όχι, διπλό θα βάλουμε. Σκέτο. Το δίνει αρκετά καλά. Πόσο το δίνει τέτοιο. Εχθές δεν κάνεις τίποτα. Ή δεν ασχολήθηκες. Έβαλα το γκολ γκολ του Ολυμπιακού και χάσαμε τον Πανετολικό. Α, ναι, μέχρι τη μία. Α, μέχρι τις 12 ήταν, γιατί τώρα μέχρι τη μία. Η Στίχημαν κάνει μια ενημέρωση στο λογισμικό. Στο λογισμικό, το οποίο... Μία η ώρα θα είναι διαθέσιμη κανονικά. Για να πάω, δεν θα δίνει 8 φράγκα Ατρόμητο. Μπόχι. Ήταν κάτι μπα και όχι, μπόχι. Κοίταξε, ότι είμαι γλωσσοπλάστης είναι γνωστό. Είναι πιο σοβαρή ξεκάθαρα δηλαδή. Γι' αυτό σε φύγαμε, για πιο σοβαρή. Άλλωστε γενικά η Samsung τα έχει φημίζεται για τις σοβαρές που βγάζει. Τι να πω πια. Θεωρώ, Σταύρο, ότι χωρίς να έχω δει τις αποδόσεις, ότι 8 δεν θα δίνει στοίχημα. Α!
θα δίνει γύρω στο 6. 8 δίνει. Το είδες. Αν το τσέκαρες, πες ότι δίνει 8. Δεν το τσέκαρα, αλλά είμαι στην ψυχή του Watchmaker. Ωραία. Ναι. Εντάξει. Ο Αντρόμητος έχει κόντρα στην ΑΕΚ 5 διπλά τελευταία 4 μάτς. Ναι. Και στην πρώτη νίκη της ΑΕΚ με 1-0-1 στο Περιστέρι είναι η σφαγή του Δράμαλη για την πλευρά του Αντρόμητου από τον Τάσο Σιδηρόπουλο που είναι deforme από την αρχή της σεζόν. Είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν φροντίστε να ξεφτυλίσετε το θεσμό. Με 50-50 διετησία είναι διπλό Αντρόμητος, να ξέρετε. Το υπογράφω τώρα. Η στοίχημα.gr τέλος πάντων θα είναι διαθέσιμη κανονικά από τη μία και μετά. Οπότε θα μπείτε, θα παίξετε, θα ακολουθήσετε σταυροκόλλητα. Τι άλλο έχει σήμερα. Τι άλλο έχει σήμερα. Ναι. Δεν θα έχει. Δεν θα έχει τα Ιβάν Β. Θα έχει Ισπανικό σίγουρα. Νομίζω παίζουν και Ισπανοί. Και Πρέμιερ έχει νομίζω. Νομίζω Πρέμιερ δεν έχει. Έχει Πρέμιερ μέσα εβδομάδα. Ναι, πώς δεν έχει. Και θα σου πω τώρα ακριβώς θα κάνουμε. Είστε σίγουροι. Ναι, είχα δει μεσοβδόμαδα ότι είναι Huddersfield Wolves, Leicester Brighton, Cardiff Everton και Newcastle Burnley. Καλή επιτυχία. Εδώ, ότι παίξετε. Εγώ θα παίξω διπλό Wolves, άσο Leicester, διπλό Everton και αυτό το Newcastle Burnley τι να το παίξω. Μπαίνει προέρχεται βέβαια από τη μεγάλη νίκη επί της τότε. Μας ρίμαξε. Του λοιμού του Λονδίνου. Μας ρίμαξε. Μα έχει ξεφτυλίσει το στέργιο. Θα ήμασταν τώρα στο -3 από την κορυφή. Τα κοιτά λίγο να χαμηλώσουν. Και έλεγα πριν να βγάλω στο ραδιόφωνο. Έλα ρε φίλε, μόνοι τους μας παίρνουν. Λοιπόν, στοίχημα.gr, μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Α, εκατρώμε το σήμερα στις 7.30, στα δικά μας τουλάχιστον, στα του Κυπέλου. Αύριο 5 και 4 ο Αστέρας Τρίπολης Εργοτέλης, δεν νομίζω να έχει κάποιο θέμα ο Αστέρας να σφραγίσει την πρόκριση, λογικά. ΠΑΟΚ Πανιώνιος στις 7.30 και την Πέμπτη στις 7.30 επίσης Ολυμπιακός Λαμία. Και μαζί μας είναι και η Αναδομό. Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά σε νέα γραφεία εντυπωσιακά και πολύ εύκολα προσβάσιμα για όλους. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα στα φτιάξουν όλα όπως ακριβώς πρέπει. Με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα πάντα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά πακέτα και παίρνετε μια γεύση από το αναδομόπλανακίνηση.gr από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Μετά το διάλειμμα. Τι λέει η Ιωάννα. Έλα, ρε, και τώρα απασχολείσαι. Φοβερά. Πάει το μάτι μου εκεί, αγαπητέ. Μην πάει. Κλείσει την τηλεόραση. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα, θα πούμε στο κλίμα του αυριανού αγώνα, του ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιο. Θα έχουμε ένα καλεσμένο τηλεφωνικά. Θα πάρουμε μια γεύση από Πανιώνιο κυρίως. Ναι. Θα έχουμε μια κουβέντα για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ που παρουσιάζει εξελίξεις. Γενικότερα υπάρχει μια κινητοποίηση. Ουσιαστικά να πάρουμε λίγο τα πράγματα στην κανονική τους βάση. Γιατί ναι, χθες δεν ασχοληθήκαμε στον απόϊχο του αγώνα με τον Άρη. Αλλά σήμερα θα τα βάλουμε κάτω. Υπάρχει μια κινητοποίηση. Υπήρξαν δημοσιεύματα φυσικά με σκοπό να βλάψουν τον ΠΑΟΚ και κυρίως την οικογένεια Σαββίδη. Υπάρχει και κινητοποίηση του κόσμου. Όλα αυτά στη συνέχεια. Να πάμε τώρα διάλειμμα για να πούμε κατευθείαν με ναι, το καλεσμένο. Ναι, ωραία. Ναι, έτσι το κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρώτη συνέντευξη για σήμερα. Θα έχουμε και ρεπορτάζ για το μπάσκετ στη συνέχεια, το τι συνέβη χθες με Γιώργο Σαββίδη Πανεπρέλευης, το τι γίνεται σήμερα, το πώς εξελίξεται το πράγμα. Βλέπουμε μια γέφυρα στην Κρήτη που έπεσε. Ένα μνημείο. Σταύρο, τι θα γίνει με τον καιρό, θα φτιάξει ο καιρός. Η αγάπη θέλει τον πινελίκι της. Θα πιάσουμε πρώτα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιο, η ρεβάνς του 2-1 της Νέας Μύρνης. Έχουμε στην απέναντι όχθη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ευχαριστούμε που άφησε την ουρά για το βιβλίο του Ντάνου για να φιλοξενηθεί στην εκπομπή. Ο έγκριτος ρεπόρτερ του Πανιωνίου και όχι μόνο, παντός καιρού. Ο Θοδωρής Βασίλης είναι μαζί μας. Πού είσαι? Γιατί κάποιο δεν ακούω. Λάθος έχετε κάνει. Κάποιο λάθος έχετε κάνει. Ναι, έχετε πάρει... Εγώ είμαι ο κύριος Δάρας. Ο κύριος Δάρα έχουμε. Το ζήσαμε και αυτό. Δεν έχει πρόεδρε, καλησπέρα. Λάθος, τον Θοδωρή τον Βασίλη. Τον έχουμε κλείσει για μετά. Συμβαίνουν αυτά σε όταν είναι εκπομπές. Δεν πειράζει. Είστε καλά. Ο
Όλα καλά. Όλα καλά. Σε καλή κατάσταση σας είδαμε με τον Παναθηναϊκό πάντως. Η ομάδα ήταν καλά. Πήρε τη νίκη, ηρεμήσατε λίγο. Είμαστε σε καλή κατάσταση, ηρεμήσαμε λίγο. Mm. Οπότε από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, και εμείς φεύγουμε σήμερα, ανεβούμε πάνω. Mm-hmm. Έτσι. Για να δώσουμε και το παιχνίδι μας με τον ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα, ήσασταν λίγο σε μια δύσκολη κατάσταση όλο αυτό το διάστημα. Είχατε διάφορα θέματα διοικητικά. Η ομάδα δεν ήταν σταθερή. Μία έτσι ήταν, μία αλλιώς. Είναι και η κατάσταση λίγο στο πρωτάθλημα δύσκολη, γιατί. Διοικητικά δεν είχαμε. Τι πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Διαβάζαμε ότι είχατε θέματα. Ότι με την ασφαλιστική ενημερότητα κάποια θέματα και δεν μπορούσατε να κάνετε μεταγραφές. Δεν ήταν έτσι. Ναι, αυτό το λύσαμε. Ναι, ωραία, αυτό λέω. Αυτό λέω ότι είχατε. Είναι θέμα ακριβώς της γενικής, να το πω έτσι, οικονομικής κατάστασης και να το πω έτσι, να το πω, και προβλημάτων που έχουν όλες οι μικρομεσαίες ΠΑΕ. Έτσι είχαμε και εμείς πιο έντονο πρόβλημα, γιατί πιεζόμαστε από το χρόνο για να κάνουμε μεταγράφες. Το λύσαμε τέλος καλό, όλα καλά. Ναι, μα το είδαμε και τα παιδιά τα καινούργια που μπήκαν να παίξουν. Πλέον, με αυτά θεωρείτε ότι η χρονιά θα πάει ακόμα καλύτερα? Νομίζω ότι ήδη πάει καλύτερα. Mm-hmm. Ήδη πάει καλύτερα. Και νομίζω η εμφάνισή μας προχτές με τον Παναθηναϊκό έδειξε ότι η χρονιά μας πάει καλύτερα. Η παρουσία του Άκη του Μάτζικου στον πάγκο, ένα παιδί της νέας μήνυσης κατά τα ψέματα που ξέρει και το DNA της ομάδας, μετά από ένα ξεκίνημα το οποίο ενώ σας περιμέναμε όλοι πολύ πιο δυνατούς, είδαμε σαν να μην ρολάρει ποδοσφαιρικά το πράγμα. Κάτι που είναι πολύ δυνατό κομμάτι του Πανιωνίου, που πάντα παίζει πάνω από την αξία του. Η παρουσία του Άκη του Μάτζικου τώρα σας έχει ηρεμήσει λίγο? Ακούστε κάτι. Προσωπικά εγώ τον Άκη τον Μάτζικο το ξέρω σαν γιατρός που είναι από ποδοσφαιριστή από πολύ παλιά, 30 χρόνια. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, σε κάποιες δηλώσεις μου είπα ότι η καλύτερη φορολογική ενημερώτηση που θα μπορούσα να πάρουμε τότε που είχαμε το πρόβλημα, mm-hmm, είναι η μεταγραφή, ή μάλλον ο Άκης ο Μάτζιος. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εμπιστοσύνη του έχουμε και προσωπικά εγώ και όλη η διοίκηση αυτή τη στιγμή, για να λέω ότι η καλύτερη φορολογική ενημερώτητα, mm-hmm, ήταν ο Μάτζιος. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι και να μην μπαίναμε κανένα φορολογική ενημερώτητα, θα αξιοποιούσε τόσο πολύ το ήδη υπάρχον υλικό ο Άκης ο Μάτζιος, ούτως ώστε θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Ωραία. Παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έχετε πρίκα το παιχνίδι το πρώτο, τη νίκη με 2-1. Τι πιστεύετε και αν το κύπελο για ακόμη μια φορά για τον Πανιόνιο είναι ο νούμερο ένα στόχος? Γιατί κακά τα ψέματα είναι από τις ομάδες που έχουν πετύχει πολλά πράγματα στο θεσμό του κυπέλου. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε πολύ καλά, η ιστορία του Πανιωνίου, η γηπεδική ιστορία του Πανιωνίου είναι το κύπελο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και οι τίτλοι που έχει και αναφέρουμε στην ιστορική αυτή ομάδα είναι στο κύπελο. Mm-hmm. Έτσι. Από εκεί και πέρα, είπατε ότι έχουμε πάρει μια πρίκα. Σωστά, έχουμε πάρει μια πρίκα, αλλά η πρίκα αυτή, επειδή είναι με τον ΠΑΟΚ και επειδή είναι το δεύτερο παιχνίδι μες στην Τούμπα, είναι πολύ φτωχή πρίκα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Να είμαστε ρεαλιστές. Είναι μια πολύ πολύ μικρή πρίκα. Από εκεί πέρα, εμείς σαν ομάδα κυπέλου που φημιζόμαστε, θα κάνουμε οτιδήποτε μπορεί να περάσει αγωνιστικά από τη μεριά μας, ούτως ώστε αυτή η πρίκα να είναι πραγματική πρίκα και να μας παραμείνει. Έτσι είναι ακριβώς. Αναφερθήκατε πριν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες ομάδες. Εγώ θα πω ότι παρουσιάζουν και οι μεγαλύτερες ομάδες, δηλαδή δεν υπάρχει και τεράστια διάθεση για επένδυση από όλες τις ομάδες λόγω της κατάστασης αγοράς. Δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Κύριε Δάρα, κακά τα ψέματα, η Super League κάνει πράγματα για να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, περισσότερους χορηγούς, ή εγκλωβίζεται σε μικροσυμφέροντα ο καθένας στα δικά του και δεν υπάρχει μια σκέψη για το κοινό καλό? Γιατί εμείς παρακολουθούμε απ' έξω, μάλλον αυτό βλέπουμε. Η Super League, ακούστε αν δείτε, η Super League είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος αποτελείται από τους, ουσιαστικά όπως είναι η σημερινή κατάσταση, τρεις μεγάλους, έτσι, οικονομικά εννοώ μεγάλους, που έχουν αυτή την επιφάνεια, λοιπόν, και από 13, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι φράγκο-φράγκο το καημό μας.
Σωστά μιλάω. Πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό. Από εκεί πέρα και κάποιες από τις 13 ομάδες, όπως ο Πανιόνιος, σέρνουμε οικονομικά προβλήματα και βάρη παλαιότερων καταστάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο να καλύψουμε τα τρέχοντα έξοδα, έχουμε να καλύψουμε πρώτα τα προηγούμενα βάρη. Γεγονός. Τα οποία, και γι' αυτό είχαμε και το πρόβλημα εμείς με, με το να παίρνουμε φορολογικές ασφαλιστικές ενημερώσεις. Διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, το ΕΚΑ και το Δημόσιο δεν ξεχωρίζει αν αυτή τη στιγμή είναι διοίκηση Δάρα ή είναι διοίκηση του Γιάννη, του Θανάση, οτιδήποτε. Mm. Βλέπει ότι αυτή τη στιγμή είναι παλιά βάρη, παλιά δημόσια, παλιά ΕΚΑ, τα οποία είναι απλήρωτα και βαράει στο κεφάλι. Από εκεί πέρα είσαι υποχρεωμένος και να τα καλύψεις για να σε εξυπηρετήσω. Δεν είναι βάρη τα οποία έχουμε βάλει εμείς, είναι βάρη παλιά. Από εκεί πέρα, επειδή μιλήσατε τι κάνει κτλ. Κτλ. Έχει βγει ένας νόμος εδώ και 5 μήνες. Από το Σεπτέμβριο έχει ψηφιστεί ο νόμος για 120 δόσεις για τις ΠΑΕ. Και ακόμα δεν έχει, δεν ισχύει. Ναι. Έχει ψηφιστεί, ξαναλέω και πάλι, από το Σεπτέμβρη. Ο Υπουργός, ο κύριος Βασιλιάδης, είχε πει ότι ναι, τον πέρασα, πέρασε όντως, από εκεί πέρα 5 μήνες έχουν περάσει για να φανεί στο ταμπλό. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να γίνει αναδιάδρωση, πώς μπορεί να γίνει επιβίωση ομάδων, όταν ένας νόμος έχει ψηφιστεί 5 μήνες και δεν έχει μπει ακόμα σε ισχύ. Αυτή είναι η μία παράμετρος και έχετε δίκιο. Η δεύτερη παράμετρος είναι η Λίγκα, ο συνεταιρισμός. Οι 16 ομάδες κάνουν αυτό που πρέπει για να αυξήσουν τα έσοδα. Τι μπορεί να κάνουν. Να μην σκοτώνονται μεταξύ τους, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει ένα κλίμα λιγότερο τοξικό, να πάει κουβέντα λίγο περισσότερο στο ποδόσφαιρο, να προσελκύσουν πιο κομψά τέλος πάντων την κοινή γνώμη, να αυξήσει λίγο το μάρκετινγκ τέλος πάντων την επιρροή που έχει. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που μπορεί να κάνει ένας εταιρισμός τόσο ισχυρός. Για να γίνει αυτό, οι 16 ομάδες, οι 13 ομάδες, πρέπει πρώτα να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους, έτσι, στο οικονομικό κομμάτι. Για να μπορείς να κάνεις επενδύσεις και να μπορείς να προσελκύσεις κόσμο, πρέπει πρώτα να έχεις εξασφαλίσει τα ανώτα σου. Έτσι, όταν αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ομάδες κάθε πρώτη του μηνός έχουμε ένα κάρο βάρη, είτε τα σέρνουμε είτε έχουν γίνει τώρα. Και γιατί τα τηλεοπτικά μας είτε αργούν να πληρώσουν, είτε δεν πληρώνουν, είτε οτιδήποτε είναι, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μια γενική οικονομική μιζέρια και όλοι οι εργοδότες των ομάδων, και αυτοί είναι, να το πω έτσι, αφαιρέγγυοι. Μην ξεχνάμε όμως ότι όταν δεν υπάρχει μια καθυστέρηση πληρωμών από τους χορηγούς, αν το θέλετε έτσι, ο ποδοσφαιριστής, ο εργαζόμενος, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι εργαζόμενος. Βεβαίως. Θέλει πρώτη του μηνός να πληρωθεί. Και όλοι οι πιστωτές. Και όλα τα ταξίδια, τα αεροπορικά, όλα τα πάντα, πρέπει να τα καταβάλεις για να πάνε. Ναι. Υπάρχουν δυσκολίες. Τι να πω, ελπίζω αυτή η απόφαση και ο νόμος που ψηφίστηκε για τις 120 δόσεις να δώσει λύση και τότε να μπορέσετε όλοι να έχετε πιο μεγάλη τέλος πάντων. Μα σας λέω, έχει, από το Σεπτέμβρη έχει ψηφιστεί, έχει περάσει και δεν έχει ανέβει ακόμα στο καντράμ του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί πέρα είναι μια μεγάλη ανάσα αυτή. Εφόσον συμβεί αυτό, θα μπορεί κάθε ΠΑΕ από τις 13 να τρέξει ένα project πιο ορθολογικά? Φτάνουν τα έσοδα γι' αυτό? Θα σας εξηγήσω αμέσως και παίρνω από την ομάδα μου. Βεβαίως. Όταν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι υποχρεωμένος το μήνα, ναι, το μήνα ΙΚΑ και φορεία να πρέπει να καταβάλω 200 τόσες χιλιάδες. Μεγάλο νούμερο. Άλλο 200 χιλιάδες, άλλο να έχεις να καταβάλεις 30.000. Γεγονός. Τεράστια διαφορά. Γεγονός. Τι να πω, κύριε Δάνα, μακάρι να βρεθεί μια λύση, μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε κανονικό ποδόσφαιρο και η σκέψη πρώτη όλων σας που διοικείτε ομάδες να είναι η ποδοσφαιρική και όχι το πώς θα καταβληθεί η δόση στην εφορία. Σας είπα, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά για να μπορεί να παιχτεί σωστό ποδόσφαιρο και να μην γίνονται αλητίες και συνεννοήσεις και όλα αυτά, γιατί όπως ξέρετε εγώ γιατρός είμαι, δεν είμαι ούτε παράγοντας ούτε διοικητικός, τίποτα. Έτσι με 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο, έτσι, και ποτέ, και ξέρω μόνο
το F αγωνίζεστε, το πραγματικά αγωνίζεστε και τα αποτελέσματα τα οποία φέρουν αγωνιστικά οι ομάδες στο γήπεδο. Και αυτό ήταν πάντα το πεπρωμένο μου και τώρα που ηγούμε μιας ομάδας. Από εκεί και πέρα όμως, ο φτωχός στη μιζέρια του, να το πω έτσι, σκέφτεται πράγματα για να επιβιώσει. Για να μπορέσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα σωστό ποδόσφαιρο, θα πρέπει οικονομικά οι ομάδες να είναι ανεξάρτητες. Έχετε κάνει ποτέ κουβέντα ή έχετε πιέσει ως συνεταιρισμός για μείωση της φορολογίας? Γιατί βλέπουμε σε άλλες κοντινές κιόλας χώρες, δηλαδή στην Τουρκία η φορολογία στις ομάδες είναι πολύ μικρότερη. Και αυτό έχει βέβαια άλλα κέρδη. Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, έχει τεράστια έσοδα. Παίρνουν από εκεί το κράτος, παίρνει από εκεί το κράτος χρήματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα πάρει κατευθείαν από το φόρο του συμβολαίου. Το έχουμε προτείνει. Αλλά εγώ σας λέω, εμείς το προτείναμε. Από εκεί πέρα όμως, έτσι, όταν υπάρχει μια τέτοια γενική κατάσταση, εσείς που είστε ένας ανεξάρτητος φορολογούμενος, πώς θα δεχτείτε σε μεταγραφές εκατομμυρίων που γίνεται, και όχι μόνο σε εμάς, μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες, να υπάρχει μείωση φορολογίας και σε σένα τον εργαζόμενο να υπάρχει αύξηση φορολογίας? Ας ελπίσουμε λοιπόν να μειωθεί σε όλους, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Θέλω να πω ότι εμείς το λέμε, αλλά από εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολα κοινωνικά να γίνει αποδεκτό κάτι αυτό. Τέτοιο. Βέβαια. Είναι κατανοητό. Για τις εποχές που ζούμε. Είναι πρόκληση για τον έξω κόσμο. Έχετε δίκιο. Κύριε Δάρα, την κουβέντα για τη διαιτησία που γίνεται, για παράδειγμα, αυξάνονται οι κουβέντες και οι απόψεις για ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια. Ο Πανιώνιος τι λέει γι' αυτό? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να υπάρχει απαξίωση των Ελλήνων διαιτητών. Δεν υπάρχει απαξίωση των Ελλήνων διαιτητών. Είμαστε υπέρ της ελληνικής διαιτησίας, έτσι, της ανεξάρτητης ελληνικής διαιτησίας. Από εκεί και πέρα, όταν φέρνουμε έναν ξένο διαιτητή, έτσι, νομίζουμε ότι επειδή είναι ο ξένος, ότι όλα είναι καλά. Και σας φέρνω εγώ ένα παράδειγμα. Προχτεσινό πάω Κάρης. Έτσι. Δεν θέλω να κάνω κρίσεις. Εάν το κάνει το offside αυτή τη στιγμή, τη σοφάρισε. Αν το άφηνε Έλληνα διαιτητή, θα γινότανε. Χαμός. Έτσι δεν είναι? Ναι, τι. Και τώρα χαμός γίνεται, απλά δεν ακούει την αφηγία. Δεν θα πιεστεί στο επόμενο παιχνίδι βασικά. Γιατί όλη η δουλειά γίνεται για να ασκηθεί πίεση στους διαιτητές. Λάθη κάνουν ακριβώς. Όλοι, αλλά εδώ πλέον, επειδή έχει φανεί ότι φοβούνται, αυξάνεται και η πίεση προς αυτούς, από όλους. Λοιπόν, και... εμείς αυτή τη στιγμή θα θέλαμε, εμείς σαν Πανιώνιος, θέλαμε μια σωστή, ανεξάρτητη, έτσι, χωρίς επιρροές, ελληνική διαιτησία. Αυτό είναι το θέλω μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το θέλω όλων, αλλά... Όταν θα, ειδικά οι μεγάλοι, νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα έχουν μια διαφωνία. Όχι, ρωτήσατε εμάς. Για εσάς. Το τι ρωτάνε οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι λένε να φέρουμε ξένους διαιτητές και ξένους διαιτητές. Ωραία. Και. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Τώρα, άμα το πιάσουμε, μπορούμε να μιλάμε 10 ώρες γι' αυτό. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Επειδή ρωτήσατε τη γνώμη τη δική μου. Οι τόποι ξένοι, δηλαδή, εγώ τώρα, άμα κάτσω και σας πω, οι τόποι ξένοι δεν δημιουργήσαν κανένα πρόβλημα. Ούτε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ ο Στήλερ ήταν εκπληκτικός. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ο Μανθάνο ήταν εκπληκτικός. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν ήρθαν χειρότεροι και τους Έλληνες διαιτητές που έχουμε εδώ. Γιατί και ο Δανός που έπαιξε το ΠΑΟΚ και ο προχθεσινός ήταν κακοί διαιτητές. 56 λεπτά παιχνίδι. Ξέρετε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα και σωστά σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Έτσι. Συμβαίνει το εξής. Ότι εάν κάνει κάποιο ανθρώπινο λάθος ο Έλληνας ο διαιτητής, αυτόματα το ορμάμε, γιατί νομίζουμε ότι αυτό δεν ήταν το ανθρώπινο λάθος, ότι ήταν λάθος το οποίο ήθελε να κάνει. Εσκεμμένο, ναι. Εσκεμμένο λάθος. Στο ξένο όμως, έτσι, γενικά μιλάω τώρα, έτσι, δεν αυτή τη στιγμή του λέμε ότι ήταν εσκεμμένο. Τα φορτώνουμε όλα, εντάξει, ήταν ένα λάθος. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Η ξενομανία που έχουμε εδώ και στο δικό μου το επάγγελμα. Και στους Έλληνες παίκτες με τους ξένους. Τους Έλληνες τους βρίσκουμε όλη την ώρα, τους ξένους είναι στην πούδρα. Ακριβώς. Ναι. Διότι έχουμε μια μιζέρια και μια κακομοιριά για όλο το εγχώριό μας προϊόν, για όλα τα επαγγέλματα μιλάω. Ναι. Και σε μένα που είμαι γιατρός, τόσα χρόνια γιατρός, έτσι, αν πω εγώ σε εσάς, έχεις αυτό,
και πάρεις μια άλλη γνώμη από έναν ξένο άσχετο γιατρό, έτσι να πιστέψεις εκείνον. Πρόεδρε, αχρίαστος να είσαι, αλλά στους γιατρούς είμαστε καλά, πιστεύω. Στους Έλληνες πάμε. Αν έκανα μια συζήτηση τώρα περισσότερο κοινωνική. Κατάλαβα, κατάλαβα. Μα συμφωνούμε κιόλας. Εντάξει. Δεν τίθεται θέμα. Έτσι είναι ακριβώς. Στο διατάφτα, ελπίζω η ομάδα μου αύριο, έτσι, ο ιστορικός Πανιούνιος αύριο να πάρει μια γερή πρίκα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε, για τη συνομιλία που είχαμε. Παρότι άρχισε λίγο ανώμαλα, αλλά ήμασταν ωραία. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα που είχαμε μαζί. Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσετε και καλό ταξίδι. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα πάρουμε τώρα και Θοδωρή, κατευθείαν. Να μας πει λίγο τα πιο αγωνιστικά. Λίγαμε να βγάλουμε τον κύριο Δάρα δεύτερο. Ναι, προσέξτε το με τώρα. Θέλει τα μπινελίκια στον αέρα ή εκτός αέρα. Θα τα δεχτώ εκτός αέρα εγώ. Το παίρνω πάνω μου. Ναι, ωραία λοιπόν. Πάμε και στον συνάδελφο. Ναι, θα κρατηθώ. Κρατήσου, θα κρατηθώ. Ναι, θα κρατηθώ, αγάπη με βλέπεις. Το διασκεδάζω. Το διασκεδάζω. Αυτήν την έλλειψη συγκέντρωσης είχαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ την Κυριακή που έχεις τώρα. Ωραία. Και όπως είπε ο Λουτσέσκου, όλοι οι άνθρωποι έχουν μια τέτοια μέρα. Ναι. Κοίτα, μην βγάλεις το μαρινάκι τώρα. Κοντά είσαι. Ναι. Έλα, πρόεδρε. Έλα. Εντάξει, μια χαρά. Ναι. Καλά τα είπε ο πρόεδρος. Το παλεύουν εκεί τώρα. Πόσο Πανιούνιος, φίλε, καταφέρνει με τόσες δυσκολίες να... και να παράγει παίκτες και να είναι σε αυτό το επίπεδο χρόνια τέλειωτα. Μπράβο τους. Οφείλει να το παρατακτήσει. Είπαμε ότι ο πρόεδρος του Πανιωνίου ήταν στον Τάρνο και περίμενε στην ουρά. Μπορεί να συνέβη και αυτό, ρε φίλε. Άνθρωπος είναι αυτός, δεν θα κάνει αυτά δηλαδή. Μπορεί να συνέβη και αυτό. Δεν απευθύνεται μόνο το βιβλίο του Τάρνου σε νεαρές ηλικίες. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ήτανε καλό. Θοδωρή, τι γίνεται. Χρήστος Δάρας εδώ. Εντάξει, πάθαμε. Γελάτε όλοι, τι πάθαμε. Δεν μας είπε πρόεδρος αν πήρε το βιβλίο του Ντάνου πάντως. Να σου πω κάτι, θα σου στείλω το ηχητικό πως έκατσε, να ξέρεις. Τ' άκουσα, γιατί είχα βάλει να ακούσω. Ξαφνικά, το οποίο λέω, τι γίνεται, πότε βγήκα στην αέρα και εγώ είμαι και δεν μιλάω. Τι γίνεται. Καθόμουν, αλήθεια σου λέω. Ρε τι ζούμε, ρε φίλε. Τι γίνεται, σε τι φάση είσαι, ετοιμάζεις βαλίτσα. Ποιόμενα, τι βαλίτσα, μια σημέρα τι βαλίτσα, εντάξει. Α, είσαι από αυτούς. Με ένα σακίδιο και τη φρατζόλα παραμάσχολα και το ριζοσπάστη. Όπως για... έρχεσαι κι εσύ. Εγώ έρχομαι με ένα σάκο, για να είμαστε και γρήγοροι, άμα γίνει κέντα. Μην κουβαλάμε ροδάκια και τέτοια, ξέρεις, θέλει λίγο ταχύτητα. Ναι, γιατί είσαι σε τέτοιο. Σε πολύ καλό φεγγάρι, ναι. Να σου πω. Είδα Θλάσιο Μασούρας και Αμφίβολος ο Κόρμπος. Έχεις νέα για τον Κόρμπο? Ο Κόρμπος έχει ένα αιμάτωμα. Έφαγε μια γονατιά βασικά, το είδα. Ναι. Αιμάτωμα είναι, θα είναι στην αποστολή. Γιατί δεν έχει και άλλες επιλογές ο Μάτσιος. Αν δεν παίξει ο Κόρμπος, ποιος παίζει? Δεν υπάρχει, έχουν μείνει στα χαφ. Εκείνος που έκοψε την μπάλα ο Μπάσα, τραυματίας. Ναι, είναι εκτός. Mm. Είναι 2 εβδομάδες εκτός. Mm. Γιατί του έχει κάνει τρελό, πολύ μεγάλο στοιχήσιμο. Ναι. Άμα το έκανε παίξει του ΠΑΟΚ, αυτό τώρα θα ήταν απέλαση κανονικά. Ή άμα βαλούσε ball boy, άμα έσπαιχνε ball boy όπως ο Λάσον προχθές που το θυμήθηκα. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, οπότε δεν έχει άλλες επιλογές. Δηλαδή είναι ο Κόρμπος και ο Μανιάτης στα χαφ αυτή τη στιγμή. Mm. Επίσης ο Κούρντι που θα μπορούσε να παίξει στα χαφ είναι τραυματίας. Α, και ο Κούρντι δεν παίζει. Ναι. Τον Παπαγεωργίου που πιο παλιά μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιες φορές στα χαφ. Είναι μοναδικός δεξιός μπακ, ναι. Ακριβώς. Οπότε είναι τσιμα-τσιμα οι επιλογές, δεν βγαίνουν. Δηλαδή... Και αν σκεφτείς ότι θα πρέπει να πάρει και 2 μικρούς λόγω των κανονισμών του κυπέλου, ναι, μειώνεται ακόμα περισσότερο. Κάτσε λίγο, περίμενε. Δηλαδή πάμε για ενδεκάδα με Κότνικ, ναι, ο οποίος δεν είναι καλά φέτος, φίλε. Δεν είναι καλά. Τον βλέπω ότι χάνει την παλίτσα από τα χέρια του. Κάτι φορές ναι, δεν είναι. Ενώ δεν μπορεί είναι να σου κάνει το τρομερό παιχνίδι, να κατεβάσει τα ρολά, να μην περνάει τίποτα, από το πουθενά να κάνει, δεν ξέρω, είναι υπερβολική σιγουριά, που δεν ξέρω, κάποιες φορές. Η αφέλειά του δεν... Σαν να μην είναι συγκεντρωμένος, δηλαδή, σαν να... Ίσως
τον, να τον έχει επηρεάσει το γεγονός ότι το καλοκαίρι βρέθηκε στα δικαστήρια με τον Πανιόνιο, δεν έκανε προετοιμασία και ενσωματώθηκε πιο μετά. Οπότε ήταν και λίγο στο ψυχολογικό ότι πώς θα είμαι στην ομάδα, πώς θα με δεχτούν, όλα αυτά. Παίζουν τον ρόλο. Άρα πάμε Παπαγεωργίου, ο Ντομίνγκες, ο κολλητός σου που τον ξεφωνίζει κάθε μέρα, Σταυρόπουλος. Ναι, Σταυρόπουλος και ο Κότσιτς. Δεν Κότσιτς υπάρχει αριστερά, αριστερά, ναι. Κόλπος Μανιά... αν ξεκινήσει με Μανιάτη. Ναι. Αν δεν ξεκινήσει ο Κόλπος. Ξεκινήσει, πιστεύω θα ξεκινήσει, γιατί είναι ένα αιμάτωμα, δεν είναι μήκο. Δηλαδή όσο μπαίνει... Πονάει το αιμάτωμα, φίλε, πονάει. Πονάει, αλλά άμα δεν σταθεί, δεν είναι το μήκο που άμα σε πιάσει. Δεν έχει άλλο. Εκεί πονάει, όταν το πατάς πονάει εκεί. Ναι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι να σκεφτείς ότι σκέφτεται να πάρει μαζί το Μανσάτη, που παρότι είναι χαφ, σε κάποιες προπονήσεις έχει δοκιμάσει back χαφ, ώστε να έχει μια επιλογή, αν χρειαστεί, δηλαδή... Τον Παπαγεωργίου στο χαφ. Ναι, αν χρειαστεί ο Παπαγεωργίου να βάλει το, Μανιά, το Μανσάτη δεξιμπακ. Θα να φανταστείς ότι ούτε ο Μανιάτης μπορεί να παίξει. Μπορεί να, μπορεί να βγάλει 50 με 60 λεπτά. Τον είδα, δεν ήταν, καλός, ναι. Δεν ήταν καλός. Ναι. Δηλαδή... Σαν να έχεις ένα παίκτη έξω από τα νερά του ήταν. Μα είναι λογικό, όταν έχεις τρεις μήνες απραξία και έχεις πέντε προπονήσεις, δεν μπορείς να μπεις με τη μία και να παίξεις 60 και 70 λεπτά. Γεγονός. Άρα πάμε στη λογική Μανιάτη Κόρπου, Σπυριδόνοβιτς... Άρτσε μπροστά τους, δεξιά ο Τσιλούλης και τώρα παίζει τα αριστερά... Το πιο πιθανό είναι να παίξει ο Σπυριντόνοβιτς με τον Ντορμισάη. Με 12 θα παίξετε. Πόσους έβαλες. Γιατί. Μπροστά από τα χαφ σου λέω τον Άρτσε, δεξιά ο Τσιλούλης. Ναι. Αριστερά ο Σπυριντόνοβιτς και κορυφή ο Ντορμισάη. Αν και για τον Σπυριντόνοβιτς παίζεται ακόμα. Επειδή δεν είναι στο αμυντικό κομμάτι, δεν βοηθάει καθόλου. Και επειδή ξέρουμε, ειδικά δεξιά με Μάτος, τα άκρα του Πάου και με το Βιερίνια, ίσως πάει σε κάποια άλλη λύση. Δηλαδή να βάλει, μπορεί παράδειγμα να βάλει το Μανσάτη δεξί και να πάει τον Τσιλούλη αριστερά για να δίνει βοήθειες. Μάλιστα. Θα δούμε. Δηλαδή παίζει τη θέση του Σπυριντόνοβιτς. Μάλιστα. Ο Μπουμάλης τι κατάσταση είναι. Σε μια κατάσταση όταν έχει να παίξει 4 μήνες μπάλα. Είναι και αυτή η τελευταία του επίσημη υποχρέωση ήταν πριν παίξει 2-5 λεπτά με τον Παναθηναϊκό, είχε να παίξει από τον Νοέμβριο όταν είχε τερματίσει το συμβόλαιό του στην Ιαπωνία. 10 μέρες προπονήσεις και συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό 5 λεπτά. Δηλαδή, αν μπει, θα μπει λογικά αλλαγή στο 60, στο 70. Δεν είναι για παραπάνω. Από τους νέους ουσιαστικά, ο πιο έτοιμος είναι ο Άρτσε. Ναι, Άρτσε, ναι. Πλέον μπορεί να βγάλει όλο τον αγώνα. Το κλίμα ποιο είναι, ξέρεις, κλεισέ ερώτηση. Σε αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να φανείται μια σφαλιάρα στο ντιοπάτ. Το κλίμα ποιο είναι. Λοιπόν, μια χαρά είναι το κλίμα. Ειδικά μετά και την νίκη του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν θέλει και πολύ. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί φέτος στο Πανιόνιο, επειδή το ρώτησες και τον κύριο Δάρα για την αρχή με το Μάτζιο, επηρεάζει. Όταν παράδειγμα περνάει ένας προπονητής και αφήνει πίσω του καμένη γη, δεν θέλει και πολύ. Τον Ανοιγκό τον έχεις ξεσκίσει. Τον έχεις ξεσκίσει. Όταν, παράδειγμα, όταν σου λένε οι παίκτες ότι εντάξει, τα έχουμε πει και τόσα αέρα τι έχει κάνει, αλλά όταν παράδειγμα σου λένε και οι παίκτες ότι δεν έχει δουλέψει καθόλου με την ομάδα, καθόλου ένα πλάνο, μια στρατηγική, όταν μιλάμε για μια ομάδα που έχει 15 καινούριους παίκτες, γιατί πήγαν το καλοκαίρι στον Πανιόνιο, πίστευσαν το μοντέλο του Ανοιγκού και έφεραν 10 ξένους από τη γαλλική αγορά. Όταν εσύ φέρνεις 10 ξένους, η πρώτη προτεραιότητα είναι αυτούς τους παίκτες να τους κάνεις ένα group, μια ομάδα. Στην πρώτη ευκαιρία δεν γίνεται να τους δίνεις 10 μέρες άδεια, λες και είμαστε στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Σε κάθε διακοπή για τις εθνικές υποχρεώσεις εξαφανιζόταν ο Ανοιγκό. Αλλά τώρα εντάξει, άστα ο Ανοιγκό. Ο Άγιος τα έχει συμμαζέψει τα πράγματα δηλαδή. Βέβαια. Τα έχει συμμαζέψει γιατί γνωρίζοντας κιόλας και το DNA της ομάδας και έχοντας ζήσει μέσα στην ομάδα, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε λίγο να τους συσπυρώσει. Να κάνει την ομάδα λίγο πιο σφιχτή, να δουλέψει πάνω σε ένα πλάνο, σε μια τακτική, να τους κάνει βασικά πράγματα. Και όποιος, αν είδατε το μάτς με τον Παναθηναϊκό, έχει ένα πλάνο και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Δηλαδή λέει, θα παίξουμε, θα δώσουμε την μπάλα στον Παναθηναϊκό, θα τη δώσουμε. Ναι, ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός μου σε επιθετικά, σε οργανωμένη άμυνα δεν μπορεί να κάνει πολλά και θα το ψάξει ανοιχτό γήπεδο γιατί έχει κακή μετάβαση στην άμυνα. Και το έκανε στο απόλυτο.
και αν ήταν και λίγο πιο σοβαρός σε δύο-τρεις φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, στην τελική πάσα, θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο γκολ. Ναι. Αλλά εντάξει, τι 3-0, τι 2-0, πάλι 3 βαθμοί είναι. Και αυτό ήταν το καλό, δηλαδή ότι πήρε τους βαθμούς, σημάδευε στην ομάδα, έβγαλε λίγο, απέβαλε λίγο την κρίνια, την εσωστρέφεια και το καταλαβαίνεις κιόλας και από, από την περιδέουσα ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα και από τον κόσμο που είχε ανασχετήσει, έκραζε λίγο τη διοίκηση. Τώρα τους βλέπεις μετά και το μάτσο με τον Παναθηναϊκό που πήραν τους βαθμούς, πήγε 26 βαθμούς η ομάδα και λογικά έχει σωθεί. Παρότι ανέβηκε πάλι ο Πίτσι. Κάτι εγώ βλέπω τον Κομπότη, έχει γίνει Μονακό. Δε, σου βγάζει η ομάδα την εικόνα ότι θα μπορέσει να πάρει τους βαθμούς, δεν θα έχει θέμα. Δηλαδή βλέπεις ότι πάει, παίρνει βαθμό στο Χαριλάου. Υπάρχουν πολύ κακές ομάδες. Δηλαδή είδα τον Όφη χθες που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και αφήνει κάτι χώρους. Ακόμα και εγώ και εσύ, αν παίζαμε, θα βρίσκαμε διάδρομο για γκολ. Βλέπεις τα Γιάννα πάλι είναι κακή ομάδα, οπότε δηλαδή υπάρχουν και χειρότερες ομάδες. Δεν είναι το θέμα. Και κατάφερε αυτό λίγο να συσπυρώσει, λίγο να φτιάξει το κλίμα, να τους κάνει μια ομάδα, ένα γκρουπ. Και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο και βγαίνει και με τον Παναθηναϊκό. Και τώρα όσον αφορά το αυριανό μας, νομίζω ότι πάει χωρίς άγχος. Το σκοπό το πέτυχε. Δηλαδή στο πρώτο μάτς πήρε ανέλπιστη τη νίκη. Μην ξεχνάς είναι πανίωση η μοναδική ομάδα Super League που έχει κερδίσει τον ΠΑΟ. Ακόμα και αυτόν τον ΠΑΟ. Εννοώ δηλαδή που είχε έρθει με... Καλά, εντάξει, τώρα μεταξύ μας μαγική εικόνα ήταν το παιχνίδι. Έφερνε ακόμα και με αυτή. Θέλω να πω με λίγα λόγια, ρε φίλε, ότι ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε σε το παιχνίδι. Εντάξει, δεν εξετάζουμε τώρα το πώς ήρθε η νίκη. Ναι, κέρδισε. Το γεγονός ότι για τον Πανιόνιο, για αυτό τον Πανιόνιο τον φετινό, το ότι κέρδισε τον ΠΑΟΚ, που είναι πρωτοπόρος, που δεν έχει κάνει ήττα, είναι ένα σημάδι ότι δείχνει ότι φτιάχνει η κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό για το ψυχολογικό κομμάτι. Τώρα όσον αφορά για αύριο, όπως σου είπα, χωρίς άγχος και ότι καλύτερο κάτι. Ωραία. Γνωρίζει πολύ καλά ότι θα έρθει. Ο συνάδελφος είναι σόγαπος, παιδιά, στην πόλη μας. Θα έρθει να φάει τα πεθερικά του, να υποθέσω. Πω. Τι. Μπούκινο με έχεις κάνει. Τι έσυγα, σε χαρίσω. Φίλος μου είσαι. Τους φίλους μου τους κυνηγάω, ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά. Καλά κάνεις. Θες κιόλας ότι είναι. Τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είσαι. Όχι εγώ. Α, η γυναίκα σου. Εννοείται Άρης. Α. Εννοείται Άρης. Έτσι. Βάζεις το τραγουδάκι το γνωστό στο σπίτι ή έχει παντόφλα. Ναι, σε παρακαλώ. Το ρωτάει και ανησυχεί. Το γνωστό έχει. Γνωστό έχει, το έχω βάλει. Εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό. Έγινε αδερφέ μου. Άντε. Καλό ταξίδι να έχεις και πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Ναι, να σε κάνω. Γεια σου. Πάω, παιδιά, μετά από ένα ημίωρο το οποίο θα παίξει στο Ράδιο Αλβίρα τουλάχιστον. Δεν νομίζω. Είσαι υπερβολικός. Δεν λέτε μπράβο που τόσο σαν δηλαδή. Με κράζετε και από πάνω. Μπράβο, αλλά είσαι υπερβολικός. Λοιπόν, Αναδομό είναι μαζί μας. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο σε νέα εντυπωσιακά γραφεία. Ο Στέργιος σου δείχνει ότι 7,60 δίνει. 7,8 φράγκες το είπα. Ο Στέργιος σου είπε 7,5 δεν είπες εσύ. Εσύ το παίξεις. Όχι, 6,6. Ναι, εντάξει, σε κέρδισε, Στέργιο, συγγνώμη. Η Αναδομό προσφέρει προνοιαμιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και του πιο αξιόπιστου συνεργάτε που θα φτιάξουν όλα ακριβώ όπω πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Η στίχημα είναι μαζί μα. Εκατοντάδε επιλογέ ανά παιχνίδι. Εκατοντάδε παιχνίδια σε όλα τα αθλήματα. Μπάστι, ποδόσφαιρο, χάρμπολ, βόλεϊ, τέννη και ό,τι τραβάει η ψυχή σα. ΑΕΚ Ατρόμητος βλέπω μπροστά μου με μηδενική γκανιώτα. Η ΑΕΚ 67, το διπλό του Ατρόμητου 7,5, το Χ 3,70. Πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα και σε αυτό το μάτς και σε όλα τα μάτς του Κυπέλλου και φυσικά 24 ώρες υποστήριξη, όλες οι δυνατότητες cash out. Το online καζίνο της Στίχημαν είναι επίσης μέσα στο πακέτο να παίξετε γρήγορα και με ασφάλεια και νόμιμα από κινητό, υπολογιστή ή tablet. Και υπάρχει και το παιχνίδι το σερί, που κατεβάζετε το Seri Application, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS και διεκδικείτε με σωστές προβλέψεις μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. 4 anytime με Θήμη Κουλούρδη. Ναι. 4 αρκετό δεν είναι για anytime. Και 8 πρώτο σκόρ. Είναι ένα ενδιαφέρον στοίχημα. Ναι. Σε μια πρώτη ανάγνωση. Ναι. Λοιπόν, Τσικνοπέμπτη στο θέατρο Βεργίνα, Κώστας Καραφώτης, Ελένα Παπαϊωάννου. Μεγάλο πάρτι. Ένα ακόμα μεγάλο πάρτι μάλλον στο Ρίτζινσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και στο θέατρο Βεργίνα. Τιμή από 15 ευρώ με ατομικό μιξ ρίλ και κρασί
στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας, όλο το 24ωρο από το καζίνο, ticketservice.gr, καταστήματα public. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίτζ Καζίνο Θεσσαλονίκη πριν ή μετά το πάρτι. Πρέπει να έχετε κλείσει απλά το 21ο έτος της ηλικίας για να μπείτε στο Ρίτζ Καζίνο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από την ομάδα μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Θα πάμε στο τμήμα μπάσκετ. Εσύ σε ένα λεπτό. Έχεις καταλάβει λίγο από χθες τι έχει γραφτεί, τι ισχύει όλα αυτά? Πάνω κάτω έχω καταλάβει. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω και λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί ο καθένας γράφει από τη δική του οπτική από ό,τι έχω καταλάβει. Ο ένας παρουσιάζει τη μία πλευρά, ο άλλος παρουσιάζει τη δική του οπτική και τελικά κάπου το χάνουμε λίγο. Εγώ καταλαβαίνω σε ένα γενικότερο πλαίσιο ότι όπως μπορεί ο καθένας προσπαθεί να πλήξει τον ΠΑΟΚ. Είτε μιλάμε για την ομάδα μπάσκετ, είτε του ποδοσφαίρου, με δημοσιεύματα. Ναι. Με υποτιθέμενα σχόλια και σοβαροφάνεια. Και να χτυπηθεί ο ΠΑΟΚ και να χτυπηθεί η οικογένεια Σαββίδη. Γενικότερα υπάρχει μια προσπάθεια. Δηλαδή, σήμερα βγήκε αυτό με τη Σαχτάρ, χθες βγήκε αυτό με την Γκοσδέπε, Γκοσδέσπορ, όπως λέγεται, δεν ξέρω. Ναι, ο Πολουτσέσκου το έχει διαψεύσει ξεκάθαρα κιόλας. Ανοιχτά. Υπάρχει αποθέωση του Άρη στη σωσιλίδα του Ολυμπιακού. Υπάρχουν δημοσιεύματα. Εντάξει, γίνεται ένας χαμός. Έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη όμως. Καλπετόπουλος. Έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι. Νίκο, εσύ το πήρες το βιβλίο του Ντάνου. Ναι, Νίκο. Θα το συνεχίσει τώρα πολύ αυτό το πράγμα, Είμαι ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Για κολοτούμπα. Οκ, παιδιά. Καλά το χειριστήκαμε, Νίκο, πιστεύεις? Εκπληκτικά, εκπληκτικά. Ναι. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε για αυτή η μήνυ παρεξήγηση στην αρχή, δεν θα καταλάβαινε κανένας. Ναι. Μα σκοπεύω να το βγάλουμε τον άνθρωπο. Εγώ δεν είχα ιδέα. Έγινε μια άλλη σειρά. Η αγάπη σκόπευε μόνη της. Όταν ήρθες, δεν σε σου είπαμε αυτό. Και λέω το Στέργιο, μην σου πω το άντι του είπα. Ναι, άντι. Ναι, τέλος πάντων. Όλα καλά, τώρα μέσα εκπομπές και τα γνωστά. Ναι, ναι. Δεν μπορώ. Ωραία. Πάμε λίγο από την αρχή, χθες τι έγινε. Και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Υπήρχε μια μάζοξη γενική του επιτελείου Σαββίδη με νομικούς και τα λοιπά, άσχετο με τον μπάσκετ, από νωρίς στη Μακεδονία Παλάς. Ναι, από τις συναντήσεις που, όπως θα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, παίρνει ο Σαββίδης εδώ, είναι πολύ συνηθισμένες. Ναι. Μετά υπάρχει ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας του κυρίου Μαρινάκη, που ξεφωνίζει η Βαν για τον μπάσκετ. Μετά από ένα δημοσίευμα του Eurohoops, πώς λέγεται αυτό? Eurohoops. Το Eurohoops, ναι. Ναι, το οποίο το αναδημοσιεύτηκε γενικά δεξιά και αριστερά και πάτησαν σε αυτό, νομίζω, για να ξεφωνήσουν το Σαββίδη για τον μπάσκετ. Αυτό βέβαια ήταν ένα από τα κομβικά λάθη που κάνουν λόγω ελλείμματος IQ. Υπάρχει μια έλλειψη. Και λίγο μετά ανέβηκε η φωτογραφία του Γιώργου Σαββίδη με το με τον Πάνε Πρέλεβιτς. Και να σταματήσουν λίγο οι υποψήφοι δήμαρχοι να με παίρνουν τηλέφωνο να τη εκπομπή. Αν είναι εύκολο. Και με 20-24 έχω. Περίμενε. Ναι. Και μετά είχαμε το ξεφωνητό Γιώργου Σαββίδη. Σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν θα βοηθήσει την ομάδα μπάσκετ. Είχαμε το κάλεσμα σε Γκος και Χάτσερ να έρθουν. Όλα καλά. Και σήμερα κλείνει ο κύκλος της ειδησιογραφίας. Έχει ένα πολύ ωραίο παρασκήνιο για αυτό το κάλεσμα, αλλά δεν είναι για τον αέρα. Δεν θα το πούμε στον αέρα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η ανακοίνωση των συνδέσμων, που καλεί ουσιαστικά όλους να στηρίξουν την ομάδα και τους παράγοντες να αφήσουν όποιες διαφορές έχουν μεταξύ τους ή οτιδήποτε τέλος πάντων λέγεται δεξιά και αριστερά. Να κοπούν τα σάλια με λίγα λόγια, αν κατάλαβα το ύφος της ανακοίνωσης. Ναι, μια ανακοίνωση που ίσως να γινόταν, να δημοσιευόταν και τις προηγούμενες ημέρες, δημοσιεύτηκε σήμερα, κάτι αργά παρά ποτέ, εγώ να πω την αλήθεια. Ξεκίνησε να ετοιμάζεται, νομίζω, πριν εμπλακεί ο Γιώργος Σαββίδης. Σωστά. Ναι. Κοίτα, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, πάνω κάτω. Το πιο σημαντικό όλων για μένα, πώς έγιναν χθες, έτσι, πέρα από το ότι η οικογένεια Σαββίδη είναι... και πάλι δίπλα έχει αντιληφθεί το μέγεθος του ζητήματος που υπάρχει, του οικονομικού, και ουσιαστικά το λύνει, τουλάχιστον για αυτή τη φάση.
Νομίζω το πιο σημαντικό ήταν ότι και με βάση αυτά που έλεγε χθες και τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο Μπάνε Πρέλεβιτς με τον Ιβάν Σαββίδη, Ιβάν Σαββίδης με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, είχαν μια κουβέντα για πράγματα τα οποία ίσως να ήταν στον αέρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, και μετά από αυτή την κουβέντα προκύπτει ότι η οικογένεια είναι και πάλι δίπλα για να βοηθήσει και ουσιαστικά επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα να σώσει αυτή τη στιγμή το τμήμα. Έτσι, γιατί αυτά που έλεγε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου την Παρασκευή στο Λίμπερο δεν τα έλεγε για να δημιουργήσει απλά κλίμα. Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν ο Ηλίας Παπαθεοδόρου την Παρασκευή ότι δεν ξέρουν ποιοι θα γυρίσουν πίσω, δεν το έλεγε για απλά για να το πει. Το βλέπουμε να γίνεται. Έτσι. Και δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα. Δηλαδή, και για τον Κωστή, για τον Χάτζη, για κάποιους άλλους παίκτες που έστω λίγο πριν το τελικό έγινε μια ψηλοδιευθέτηση, να το πω έτσι, έχουν ενημερώσει για τις προθέσεις εδώ και πολύ καιρό. Υπήρχε ο τελικός μπροστά, ο οποίος ήταν φυσικά το μεγάλο κίνητρο για όλους, αλλά από το τελικό και μετά, αν δεν υπήρχε και αυτό που έγινε χθες με την οικογένεια Σαββίδη, δεν υπήρχε μέλλον. Δεν υπήρχε καν παρόν. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι πέρα από αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την οικονομική βοήθεια και ήδη από όσο είμαστε θέσεις να ξέρουμε σήμερα έχουν γίνει από το πρωί αρκετές κινήσεις ούτως ώστε να, αυτή η οικονομική βοήθεια να, είναι, να αρχίσει να αποδίδει έμπρακτα, να το πω έτσι. Το πιο σημαντικό είναι ότι ξανά η Μάσα βρίσκεται δίπλα στο μπάσκετ και ουσιαστικά έχει τη στάση που είχε για το προηγούμενο καιρό πριν από αυτή τη διακοπή. Ότι δηλαδή, ό,τι χρειαστείτε, δεν χρειάζεται να πάτε αλλού, εγώ εδώ είμαι για να σας βοηθήσω. Και νομίζω ότι αυτό είναι, άμα δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, είναι πιο σημαντικό από το καθαρά βιώσιμο κομμάτι που έχει να κάνει με το οικονομικό τώρα. Οπότε, περιμένουμε σιγά σιγά να ξαναέρθει λίγο μια κανονικότητα στην καθημερινότητα της ομάδας, να επιστρέψουν όλοι οι παίχτες, έτσι. Ήδη κάποιοι να γυρίσουν σήμερα για τον Κώστη, το Χάτζερ που έγινε τόσο μεγάλη φασαρία από χθες. Είναι φοβερό το μεταξύ το πώς γίνεται τόσο μεγάλη φασαρία για παίχτες του ΠΑΟ και για παίχτες άλλων ομάδων όταν προκύπτουν ακόμα και ηχογραφημένα μηνύματα. Ψάχνουμε να βρούμε όλοι το μήνυμα ποιο ήταν και βλέπουμε μόνο διαψεύσεις. Μα και σε τέλος πάντων, σε τίτλους και κυκλοφορούσε η απλήρωτη Κώστη και Χάτζερ. Παντού. Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι το ίντερνετ, όπως και να το κάνουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Κάποιος γράφει κάτι και μετά αναπαράγεται πάρα πολύ εύκολα. Οκ. Okay. Δεν είναι πληρωμένο ο κόσμος με το χάτερ, δεν είναι ψέμα. Έτσι. Όπως δεν είναι ψέμα ότι δεν ξεκίνησαν να επιστρέφουν εχθές. Ναι. Αλλά οι κινήσεις, έτσι, και ο χάτερ και ο γκος, η πλευρά τους είχαν ενημερώσει για αυτή την κίνηση εδώ και καιρό. Και το άλλο εδώ καιρό δεν εννοώ τις προηγούμενες ημέρες. Εννοώ πριν αρκετό καιρό ότι αν μέχρι το τελικό του κυπέλου δεν έχει βρεθεί μια λύση, εμείς εκείνη τη διακοπή δεν θα γυρίσουμε. Έτσι. Αυτούς ουσιαστικά φωτογράφησε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου την Παρασκευή και φοβόταν και για άλλους ότι θα έχουν τέτοιο ζήτημα. Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η βοήθεια από την οικογένεια Σαββίδη, νομίζω ότι τελειώνει για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Κώστα και τον Χάτερ. Όλα δείχνουν ότι η ομάδα σιγά σιγά από σήμερα θα ξαναμπεί σε προπονήσεις, έτσι κι αλλιώς σήμερα ήταν ο προγραμματισμός, αν μπορούσε να υπάρχει για προπονήσεις, γιατί είχε αρκετούς διεθνείς που λείπαν ο ΠΑΟΚ. Οι Έλληνες γυρίσανε χθες. Ο Τέπιτς είναι να γυρίσει σήμερα. Ο Τζόουνς επίσης είναι να γυρίσει σήμερα από την Αμερική. Και οι δύο Αμερικάνοι που είχαν υποχρεώσει με εθνικές ομάδες Αφρικής, και ο Γκάρετ και ο Τζέφερσον, νομίζω κάτι να γυρίσει Πέμπτη. Οπότε ακόμα και κανονικά να ήταν τα πράγματα, η προετοιμασία θα ήταν με τεμποδίων ενώ ψυχολαργού το Σάββατο. Απλά όταν προκύπτουν δημοσιεύματα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία σε κάποιον που το διαβάζει και δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Ξαναλέω, δεν ήταν κάτι που έγινε τώρα, δεν προέκυψε τώρα, ήταν κάτι που είχαν προειδοποιήσει παίξει εδώ και καιρό και νομίζω ότι από τη στιγμή που αναλαμβάνει ουσιαστικά και αυτό το κομμάτι η οικογένεια Σαββίδη, ο Γκος και ο Χάτσερ αναμένεται να επιστρέψουν άμεσα και να πάει η ομάδα κανονικά ενός σχολαργού. Με τη γειτονιά μου παίζουμε. Δύσκολο παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, φίλε, δύσκολο παιχνίδι, πάω κι εσύ. Αν το ρόστερ είναι κανονικά, ναι, τα πράγματα θα πάνε, ναι, καλά. Αν υπάρχουν απώλειες που δεν νομίζω στο τέλος, τα πράγματα θα είναι λίγο ρευστά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει πιθανότητα
εμπλοκή μόνιμη του Σαββίδη στο μπάσκετ. Εντάξει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ναι. Ότι ναι, μεν χθε οι δύο πλευρέ και να ήρθαν κοντά. Ναι, μεν ο Σαββίδη βοηθάει. Ναι, μεν ουσιαστικά χθε αντιλήφθηκε το μέγεθο του ζητήματο που υπάρχει στην ΚΑΕ, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν προκύπτει κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Απλά ήταν τέτοιο το timing και της ΚΑΕ που είναι στο σημείο που είναι και της παρουσίας του Σαββίδη εδώ, που αυτές τις μέρες θα καταλαβαίναμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ο Σαββίδης, από όσο ξέρω, θα είναι εδώ μέχρι Τετάρτη, αν και βέβαια με τον Ιβάν Σαββίδη δεν μπορώ να σας πω ποτέ σίγουρος. Και μέσα σε αυτά τα, από χθες μέχρι Τετάρτη ουσιαστικά, θα ξέραμε αν έχει τη διάθεση να βοηθήσει ή όχι. Αν δεν την είχε, το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ θα ήταν τεράστιο. Από τη στιγμή που την έχει και ουσιαστικά βοηθάει, επιστρέφει λίγο κάπως η κανονικότητα στον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι βρέθηκε μόνιμη λύση, γιατί δεν βρέθηκε. Έτσι, ούτε λέω ότι ο Ιβάν Σαββίδης μπαίνει στο μπάσκετ. Απλά σε αυτή τη φάση, για ακόμα μία φορά, η οικογένεια Σαββίδη στηρίζει με χρήματα και βοηθάει την ομάδα να βγει από το αδιέξοδο το οποίο πήγαινε. Ωραία. Νίκο, θα είσαι stand-by, θα έχουμε και πιο ξεκάθαρες εξελίξεις μέσα στην ημέρα. Θα έχουμε μια εικόνα αν επιστρέφουν ή δεν επιστρέφουν οι παίκτες. Θα έχουμε, ξέρω, μια κατάσταση διαμορφωμένη, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε και μια εικόνα για το τι θα δει ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο το Σάββατο. Όχι, Σάββατο 4, ε. Πότε παίζουμε, ε. Ναι, με τον χωραγό, Σάββατο. Ε. Σάββατο με τον χωραγό. Σάββατο 4. Ναι. Να μετά δούμε την Τρίτη με την ΑΕΚ. Ναι, ας την ΑΕΚ είναι μετά. Πρώτα έχουμε παιχνίδι χοραργό, δεν έχουμε πρώτα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Παίζουμε με το χοραργό. Θα πάμε εκεί. Θα πρέπει να πούμε ο κόσμος να φροντίσει να βρίσκεται εκεί πέρα. Κακά τα ψέματα, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να μάθει να κρατάει ένα τμήμα μόνος του, ρε φίλε. Δηλαδή, ένα τμήμα είναι. Τα άλλα όλα έχει την επιχορήγηση ο ΑΣ τη δεδομένη. Από το 10% ΑΣ, έχει δύο επενδυτές σε κομβικά τμήματα, έχει τέλος πάντων διαμορφωμένη κατάσταση. Στο ποδόσφαιρο είμαστε μια χαρά. Ένα μπάσκετ μας έμεινε. Μέχρι να βρούμε επενδυτή, εντάξει, ας μην χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν ξέραμε αν θα υπάρχει. Συμφωνούμε. Και το γεγονός ότι η οικογένεια Σαββίδη βοηθάει και πάλι οικονομικά δεν σημαίνει ότι τελειώσαν όλα και η σεζόν βγήκε εύκολα, ότι το Keep Pauka Live δεν χρειάζεται να συνεχίζει να υπάρχει στήριξη από εκεί, από τα εντός έδρας παιχνίδια τέλος πάντων, όσο μπορεί ο καθένας, έτσι, να στηρίζει οικονομικά την ομάδα. Δεν τελειώνει τίποτα. Και γενικότερα, ναι, μεν το μαξιλαράκι Σαββίδη πάλι αποδεικνύει το ότι είναι εκεί, αλλά δεν είναι μόνιμη λύση αυτή. Δεν είναι μόνιμη λύση αυτή. Οκ, καταλαβαίνω ότι τώρα στην κατάσταση που είναι η ομάδα προφανώς και είναι πολύ σημαντικό το ότι βοηθάει, δεν είναι μόνιμη λύση το μαξιλαράκι αυτό. Έτσι. Και αυτό το αναφέρω και το λέω στη συνείδηση του κόσμου γενικότερα και των ανθρώπων που ασχολούνται. Ότι έλα μου, όρασε τώρα θα πληρώσει ο Σαββίδης. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Πρέπει κάπως να αλλάξει αυτό το σκηνικό, να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να βοηθήσουν ο καθένας όπως μπορεί. Έτσι. Ο φίλος του ΠΑΟΚ μπορεί να βοηθήσει πηγαίνοντας σε ένα ματς τη σεζόν. Τίμιο. Κάποιος άλλος που είναι πιο... τέλος πάντων, καλά οικονομικά, μπορεί να πάρει ένα κρυβό διαρκείας. Κάποιος άλλος μπορεί να πηγαίνει σε κάθε μάτι του στήριό του και να παίρνει πράγματα από την κουτί. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει μια επιχείρηση η οποία μπορεί να βοηθήσει οικονομικά, χορηγικά. Έτσι. Αύριο αυτό το φόρουμ που είναι να γίνει στο Μακεδονία Παλάς, προς αυτή την κατεύθυνση είναι. Στο κατά πόσο μπορούν οι εταιρείες, οι επιχειρηματίες να βοηθήσουν και να βοηθηθούν μέσα από ένα πρόγραμμα χορηγίας σε μια ομάδα μπάσκετ. Έτσι. Γενικά η κατεύθυνση πρέπει να πάει προς τα εκεί. Έχει γίνει μια πολύ μικρή αρχή, λόγω ανάγκης, με αφορμή του και πάω καλά και του οικονομικού θέματος του ΠΑΟΚ, αλλά η κατεύθυνση πραγματικά πρέπει να είναι προς τα εκεί. Έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο ΧΥΠΣΗ, ο ΜΕΓΑ, να βάζει κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια για να καλύπτει οικονομικά την εταιρεία. Έτσι. Αν δεθεί αυτός, πάλι για μένα η κατεύθυνση πρέπει να είναι ίδια. Πάλι κατεύθυνση είναι ίδια. Πρέπει να βρεθεί αυτό, γιατί αυτό που λέει ο Σταύρος είναι σωστό, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να στηρίξει και να πάρει στις πλάτες του μια ομάδα μπάσκετ. Αν ήταν μια ομάδα hardball ή volley που τα έσωτα, το budget μπορεί να είναι και μικρό. Εδώ μιλάμε. Δεν είναι 5.000 εκεί, και εγώ σου λέω.
ότι δεν στηρίζεται. Υπάρχει την ευθύνη πάνω σε όλα εδώ μπάνε, δεν φεύγω το καλοκαίρι λέω μπάνε, έλα εδώ χύψη, ωμέγα, φίλαθρο του ΠΑΟΚ να έρθει στη διοίκηση μέσα, εντάξει, να δούμε πώς είναι. Κάντε ένα κάλεσμα γενικό, βάλτε λίγο ένα ποσοστό των διαρκείας του ποδοσφαίρου να πηγαίνει στην ΚΑΕ Direct. Ωραία, κάντε 5 κινήσεις marketing σωστές και θα σου πω αν μπορείς να κρατήσεις ένα θέμα. Αλλά αυτό ότι ο κόσμος μπορεί να το κρατήσει και διάθεση να έχει δεν μπορεί να το κρατήσει. Όταν μιλάμε για μια ομάδα μπάσκετ και δεν μιλάμε για μια ομάδα beach volley. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ, μια χαρά μπορεί να το κρατήσει. Μια χαρά. Αν μιλούσαμε για επίπεδο Ευρωλίγκα, άλλη κουβέντα. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο που είναι. Μπορεί να έχει και δίκιο. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Με ένα γενικότερο κάλεσμα, με μια γενικότερη συμπεριφορά. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Αλλά μακάρι να βλέπω στα γύρω θέμα σε κάποια φάση. Βήμα-βήμα τώρα δεν μπορεί να κάνει και τόσο μεγάλα σχέδια στην παρούσα φάση όταν. Σωστά. Έφτασε στο χείλο του γκρεμού. Τώρα είσαι στη φάση που δεν έχει πέσει στον γκρεμό. Εντάξει, μακάρι να σηκωθεί γρήγορα στα πόδια σου και να δει πώς αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Αυτά που έχουμε μπροστά μας είναι το μάτς με τον Χολαργό και το μάτς με την ΑΕΚ. Ιδανικά θα πρέπει το Παλατάκι να είναι γεμάτο και στα δύο παιχνίδια. Δεν θα είναι. Μακάρι να είναι με την ΑΕΚ κατάμιστο και να έχει με τον Χολαργό μια βάση για 4-5 χιλιάδες. Γιατί χαϊδεύει τα μαλλιά σου και έχει καταντήσει. Δεν τα χαϊδεύω. Ενδικό. Πραγματικά ρε φίλε. Πρέπει να δει η UNICEF μια πλακέτα. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί τι ζω κάθε μέρα. Σιγά, Σταύρο, σιγά. Τι είναι σήμερα, περασπίστε εσύ. Εντάξει, έχει λίγο το μαλλί του. Με αυτά που λες, Σταύρο, με αυτά που λες, βουρκώνουν τα μάτια των ακροατών μας, γιατί που οδηγούν δεν βλέπουν μπροστά τους. Τι τραβάς και βουρκώνουν τα μάτια τους. Φοβερό. Ευχαριστούμε πάνε, Πρέδεβιτς. Να είσαι καλά πάνε. Να είσαι καλά πάνε. Εντάξει. Καλή δύναμη. Θα βγάλουμε μετά τον Ραφαήλ Τσαλόπουλο. Περίμενε τώρα που λέμε λίγο για να σβαρέψουμε. Επειδή λέμε για το μάτς με την ΑΕΚ, υπάρχει μια σκέψη από το Club ΠΑΟΚ Λαχαναγοράς να βρεθούν εκεί στο μάτς με την ΑΕΚ έξω από το παλατάκι και να δίνονται κάποια μπρελόκ και κάποιες σημαίες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα μια επικοινωνία προχθές μαζί τους, δεν είναι πολύ καλή εικόνα από τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου μέχρι τώρα. Ήταν και ο καιρός που δεν βοήθησε σε πολλά παιχνίδια. Στο προχθεσινό το παιχνίδι με τον Άρη είχαν μεταφερθεί στη ΡΑ5 αντί για τα επίσημα που ήταν κανονικά. Γενικά δεν βοήθησε λίγο αυτή η σειρά αγώνων. Κυρίως νομίζω λόγω καιρού, γιατί όντως ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, θα αναφερθούμε και σε αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες. Ναι, απλά υπάρχει μια σκέψη να είναι στο παλατάκι και νομίζω ότι εκεί θα είναι και πολύ καλή ημέρα η Τρίτη να βρεθούν όντως εκεί, να δώσουν κάποια μπρελό και κάποιες σημαίες. Σίγουρα μέχρι την επόμενη Τρίτη που είναι το παιχνίδι θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να δούμε αν όντως θα είναι και πού θα είναι ακριβώς. Αλλά αν είναι όντως που για εκεί πάει, είναι πολύ σημαντικό όσοι πάτε. Ένα μπρελό και μία σημαία πραγματικά είναι τεράστια βοήθεια και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη της οικογένειας του Παντελή Κυριακίδη για βοήθεια. Είναι τεράστια η ανάγκη και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να το σημειώνουμε αυτό και θα δούμε μέχρι την Τρίτη αν όντως θα είναι εκεί. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος του τρίτου μισάωρου. Θα πάμε στο διάλειμμα αφού σας υπενθυμίσω ότι την Τσικνοπέμπτη στο θέατρο Βεργίνα υπάρχει ένα μεγάλο πάρτι με τον Κώστα Καραφώτη και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Τιμή από 15 ευρώ κατάτομο με μίξ γκριλ ατομικό και ένα ποτήρι κρασί. Όλα αυτά στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γύρω στη θέση με τους γνωστούς τρόπους. Εισιτήρια στο ταμείο του καζίνου όλο 24ωρο, ticketservices.gr και στα καταστήματα public. Μαζί μας είναι η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Έχει παιχνίδια και σήμερα. Και φυσικά όλη τη βδομάδα σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει και κύπελο Ελλάδος, έχει και Premier League. Γενικότερα έχει δράση σε όλα τα αθλήματα. Μπαίνεις σε στοίχημα εύκολα από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Παίζεις με ασφάλεια, νόμιμα, γρήγορα και διεκδικείς μεγάλα κέρδη με πολύ καλές αποδόσεις και εκατοντάδες στοιχήματα σε κάθε παιχνίδι. Μαζί μας είναι τα Alter Ego και τα NAC Shoes, τα κορυφαία παπούτσια σε όλη την πόλη, πραγματικά. Τα NAC Shoes τα βρίσκεται στην πλατεία Αγία Σοφία στο Mediterranean Cosmos σε όλα τα stock και στο Ελευθέρωτος Βενιζέλος με πάρα πολύ καλές τιμές και στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, τελευταία 20 λεπτάκια και λίγο λιγότερα στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Βλέπεις, θα πάρεις την μπουτίκ.
Κοίταξε, στην μπουτίκ μου άρεσε πολύ και η ζακέτα η ανδρική και για δώρο η ζακέτα η γυναικεία. Αυτό το γκρι είναι πολύ ωραίο, όντως. Ναι. Πολύ... Και ωραία, φαίνεται καλή γραμμή, έτσι όπως το βλέπω. Έχω περάσει την ηλικία να αγοράζω φανέλες, αλλά νομίζω γιατί η ζακέτα και η ανδρική και η γυναικεία. Αυτή τη φανέλα να την πάρεις εκεί, να την έχεις. Αν θα την πάρω, θα την κάνω κάπου δώρο. Γιατί? Δεν σου έρχεται, ας πούμε, ένας παίκτης να πάρεις μια φανέλα έτσι. Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Πιο πολύ πας εσύ στα ρούχα, φόρμες, ναι, τέτοια. Οι φόρμες είναι εντάξει, πάντα. Ξαναλέω και η γυναικεία και η ανδρική είναι και καλέστες και μια χαρά. Γενικά στο μπάσκετ έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Τα βλέπαμε τώρα με το Στέργιο και στο διάλειμμα και έχει πάρα πολλές επιλογές που και έτσι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα και παίρνεις και εσύ κάτι πίσω. Ναι. Έτσι. Σημαντικό. Λοιπόν, επειδή δεν είπαμε πολλά ποδοσφαιρικά και για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι η τελευταία προπόνηση της ομάδας είναι σήμερα στις 5 στην Τούμπα. Υπάρχουν δύο θέματα και για τον ΠΑΟΚ. Ο Μεν Καντουρί, που λέγαμε και χθες ότι τελικά έχει θλάσει β' βαθμού στον τετρακέφαλο και αναμένεται να κάνει μια μαγνητική για να δούμε πώς θα μείνει εκτός. Νομίζω ότι συνήθως οι ίδιες θλάσεις είναι περίπου στο μήνα, κάπου εκεί δεν είναι. Τρεις-τέσσερις εβδομάδες. Πες χοντρικά και μιλάμε για τον Καντουρί που έχει και μια ευπάθεια ή μια ροπή, αν θέλει. Δηλαδή έχει αρκετούς τραυματισμούς. Ναι, και θέλει λίγο να μείνει και παραπάνω μετά από ένα τραυματισμό. Θα δούμε πώς και αυτό. Και από την άλλη, υπάρχει και ο Ζαμπά, ο οποίος επίσης έχει θέμα στο ίδιο σημείο με τον Καντουρί περίπου. Ναι. Από το μάτς με τον Άρη. Και αυτός αναμένεται να κάνει μαγνητική για να δούμε τι έχει. Σίγουρα και οι δύο προφανώς είναι εκτός για το αυριανό και για τις Κυριακές το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ζαμπά. Βέβαια, ανάλογα και με τη μαγνητική, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι καλά προς το παρόν, δύσκολο να προλάβει να είναι και για την Κυριακή διαθέσιμος. Κοιτάξτε, επειδή το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο είναι φυσικά αυτό με τον Πανιόνιο, ναι, κρίνεται μία πρόκριση. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι όλη η προσοχή του Λουτσέσκου είναι εκεί. Δεν θεωρώ ότι βλέπει πακέτο τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή να κάνει κινήσεις έκτος του μυαλού του το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτή την εντύπωση έχω. Και ειδικά μετά την απόλυτη βαθμών με τον Άρη. Οπότε, εγώ τουλάχιστον περιμένω μία ενδεκάδα την καλύτερη δυνατή, δηλαδή με Πασχαλάκη, Μάτος, Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα, ναι, Ολιβέιρα σίγουρα και Μαουρίσιο. Πάλι Μαουρίσιο λες. Ναι. Στα δεξιά το Λιμιό, στα αριστερά το Μπίσεσβαρ, τον Μπέλκας, Δεκάριο, δέκα, Πέλκας και Ακπομ. Στην θέση μπροστά. Οτιδήποτε άλλο θα προκαλέσει για μένα έκπληξη. Εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα με κόπωση που δεν το γνωρίζουμε. Το ξέρει καλύτερα ο Λουτσέσκου και οι άνθρωποι του team που έχουν και τις μετρήσεις των αθλητών κάθε μέρα, ναι, και τις προπονήσεις και γενικότερα. Αλλά αν όλοι είναι εντάξει και δεν υπάρχει κάποιος από αυτούς που είπα που να έχει θέμα κόπωσης, νομίζω αυτή θα είναι η ενδεκάδα. Τώρα, αν υπάρχει, εντάξει. Μπορεί για παράδειγμα να είναι ο Μπίσεσβαρ κουρασμένος και να παίξει ο Ενρίκε στα αριστερά. Δηλαδή ο Πέλκα στο 10 και ο Ενρίκε στα αριστερά, στα δεξιά ο Λιμιός. Μπορεί να γίνει και αυτό. Κοίτα, μέχρι χθες που δεν ήμασταν σίγουροι για τον Καντουρί και για τον Ζαμπά, για το τι έχουν και αν έχουν όντως κάτι, θα σου έλεγα ότι ο Μπίσεσβαρ θα έμενε και στον πάγκο. Γιατί φάνηκε ότι ήταν λίγο σκασμένος προχθές, δεν έκανε καλό παιχνίδι και ότι γενικά θέλει κάποιες ανάσες μετά από συνεχόμενα μάτς. Αλλά τώρα που οι δύο είναι εκτός, δεν ξέρω αν μένει εκτός ο Μπίσεσβαρ. Ναι, δηλαδή και εγώ τον βλέπω στα αριστερά. Υπάρχει ο Ενρίκε. Ναι. Δεν ξέρω για Ενρίκε. Είναι μέσα στο μυαλό του Λουτσέσκου. Για βασικό, φαίνεται, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Και επίσης είναι, νομίζω και ο Μαουρίσιο πλέον έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια. Βέβαια δείχνει καλά. Δεν δείχνει να έχει μείνει, ας πούμε, από δυνάμεις ή να βγάζει κόπωση ακόμα. Αλλά είναι και ο Μαουρίσιο. Βέβαια τώρα τον βγάζει, τον αφήνει τον Ολιβέιρα. Ναι, νομίζω... επιθετικά νομίζω είναι. Αν θα δούμε και από τις σημερινές δοκιμές αν πάει σε κάποια αλλαγή περισσότερο. Αλλά συμφωνώ με αυτό που είπες με την ενδεκάδα αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε αυτό, ναι, το σχήμα όντως. Ας περιμένουμε και τις δοκιμές και ξαναλέω, νομίζω πως στο μυαλό του Λουτσέσκου πλέον και με τους τραυματισμούς του Καντουρί και του Μπίσεσβαρ, θεωρώ πως υπάρχει και ο Πέντρο Ενρίκε. Επίσης υπάρχει και ο Κάνιας, έτσι, που πλέον είναι καλά. Έχει μείνει βέβαια σε όλα, ναι, τα δεν παιχνίδια θεωρώ εκτός. Ότι, ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει σκέψη του Λουτσέσκου για κάνει. Όχι βασικός, αλλά υπάρχει. Ναι, αποστολή. Μπορεί να υπάρχει στην επιλογή πλέον. Κοίτα, γιατί και στην αποστολή, το βλέπαμε και με το μάτς προχθές,
Είδαμε παίκτες όπως ο Κάνιας, ο Μίσιτς να μένουν εκτός, ο Γιαννούλης, χωρίς να έχουν θέματα. Ναι. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός, λογικό είναι. Εντάξει, ας περιμένουμε τις δοκιμές. Ναι. Και περισσότερο φυσικά αύριο, γιατί έχει συμβεί πολλές φορές να δοκιμάζει ο coach παραμονές του αγώνα και τη μέρα του αγώνα. Γιατί οι παιδιά γίνονται κουβέντες στο ξενοδοχείο, γίνονται αναλύσεις. Και προχθές λέγαμε όλοι για Ολιβέιρα Μαουρίσιο και ξαφνικά είδαμε το Σάχοβ Μαουρίσιο. Και κουβέντες του προπονητή με τους συνεργάτες του και κουβέντες του προπονητή με τους παίκτες και καμιά φορά αλλάζουν τα πλάνα την τελευταία στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, νομίζω και το ξέρει όλη η ομάδα, ναι. Δεν έχει το παραμικρό δικαίωμα να μπει εφυσικασμένη ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, ναι. Και έχει αποφασιστεί και για τον Μπίσεσβαρ ότι εκτεί με Ξάνθη στο ναι. Μάτς στα Πηγάδια, οπότε θα είναι εκεί εκτός. Η Ξάνθη πότε είναι τώρα? Είναι σε δύο αγωνιστικές, μετά από δύο αγωνιστικές νομίζω. Είναι Παναθηναϊκός, είναι εντός. Εντός με Ατρόμητο, εκτός στο Αγρίνιο, 16 Μαρτίου και η Ξάνθη είναι 31 Μαρτίου, ναι. 26η αγωνιστική. Τότε εκτεί ο Μπίσεσβαρ. Γενικά το. Επειδή το βλέπαμε και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Με τιμωρίες καρτών φέτος ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέματα όπως προηγούμενες χρονιές. Όντως δεν έχει. Είναι ο Γιαννούλης, εξέτασε έτσι το τώρα τελευταία. Ναι, κουβαλούσε έξι από τον Ατρόμητο όμως. Ναι, ο Μπίσεσβαρ τώρα. Νομίζω. Ποιος είχε έλειψει από κάρτες? Ο Βιερίνια. Ή δεν θυμάμαι καλά. Βιερίνια νομίζω. Κοίταξε, γενικότερα. Εντάξει, είναι στο νορμάλ. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τις 8 κάρτες του Μάτος. Τις κίτρινες σε 20 παιχνίδια, ναι. Και τους Σάχοφες στις 6, οι υπόλοιποι είναι στο νορμάλ. Δηλαδή οι 5 κάρτες του Βιερίνια για αμυντικό δεν νομίζω να είναι μεγάλο νούμερο. Όχι. Εντάξει, δεν είναι και μικρό. Εντάξει, αλλά είναι δεν είναι και μεγάλο. Εντάξει. Δεν υπάρχει γενικότερα μεγάλος κίνδυνος για πολλούς παίκτες. Ο Κάνιας έχει κτίσει, ο Ζαμπά έχει κτίσει, ο Μπίσεσβαρ έχει 4. Προσωπικά μου κάνει. Αξίζει νομίζω να σταθούμε στο δίδυμο Βαρέλα. Κρέσπο, που πραγματικά φέτος το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ σωστά. Νομίζω έχει να κάνει αυτό και με τη μεταξύ του συνεννόηση που υπάρχει πλέον και τη συνεργασία και ατομικά. Πόσους έχουν? Ο Βαρέλα έχει γίνει στις 3. Ναι. Και ο Κρέσπο. Και ο Κρέσπο. Κρέσπο είναι πιο κάτω. Νομίζω μία έχει ο Κρέσπο. Μία έχει, ναι, μία κάρτα. Που νομίζω ότι πέρσι ο Βαρέλα είχε ξεπεράσουμε τους 4. Εντάξει, έχει να κάνει και με τη γενικότερη λειτουργία του ΠΑΟΚ. Δεν φτάνει ο αντίπαλος πολλές φορές στην περιοχή του δικεφάλου και όταν φτάνει 9 στις 10 φορές ο Βαρέλα και ο Κρέσπο δεν κάνουν καν φάουλ. Ναι, έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση που έχουν πλέον και οι δύο. Βλέπεις σε πολλές στιγμές τον Βαρέλα να καθαρίζει φάσεις με απίστευτη ευκολία που δεν το κάνεις αυτό το πράγμα τόσο εύκολα. Ναι. Το ίδιο και ο Κρέσπο και γενικά είναι ενδεικτικό της γενικότερης λειτουργίας. Υπάρχει αυτό που έλεγες πριν, το δημοσίευμα για τον Λουτσέσκου. Εντάξει, κάθε μέρα έχουμε και άλλα. Δηλαδή πραγματικά. Και όποιος μπορεί να διαβάζει πίσω από τις λέξεις. Ναι, εντάξει, να καταλάβει γιατί νομίζω. Βγαίνει το κάθε δημοσίευμα, ναι. Δεν χρειάζεται και μεγαλύτερη ανάλυση. Ναι. Απλά βλέπεις ποιος το γράφει, ναι. Και πού φιλοξενείται. Και είναι πολύ δεν χρειάζεται. Να ξέρει κανείς πυρηνική φυσική. Είναι πολύ εύκολο να λες αυτό ότι στην Ουκρανία γράφουν ότι ο Λουτσέσκου αυτό. Στην Τουρκία οι Τούρκοι λένε αυτό. Στη Ρουμανία λένε εκείνο. Γενικά υπάρχει μια τάση έτσι να υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα για τον Λουτσέσκου. Ο ίδιος βέβαια έχει διαψεύσει ότι υπάρχει ενδεχόμενο Τουρκίας ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσε να το πει και σε άλλον τόνο ο Λουτσέσκου, το είπε σε όλους τους τόνους. Ναι, το είπε στην αρχή πιο μαζεμένα, το είπε λίγο παραπάνω. Τελικά έδωσε ξεκάθαρη απάντηση νομίζω. Νομίζω το έκοψε, τώρα σήμερα έχουμε Ουκρανία. Ναι, νομίζω πως αυτές οι τακτικές είναι περασμένων δεκαετιών ναι, εντάξει. Και δεν αγγίζουν την ομάδα είτε το Λουτσέσκου είτε γενικότερα τον κόσμο. Και αν αγγίζει τον κόσμο, αγγίζει μια πολύ μικρή μειοψηφία. Δηλαδή πλέον έχει καταλάβει ο καθένας τα τελευταία χρόνια, το λέω και το ξαναλέω, ποιο site κάνει πολιτική εις βάρος του ΠΑΟΚ, ποιοι μεμονωμένοι κάνουν πολιτική, άρα δεν χρειάζεται και πολύ ανάλυση για όλο αυτό. Να δούμε αν μπορούμε να έχουμε και τον Ραφαήλ λίγο στο τελευταίο κομμάτι. Εχθές δεν αναφερθήκαμε ούτε στα τμήματα του ερασιτέχνη ούτε και στο μπάσκετ. Το κάναμε σήμερα. Μας έδωσε ο Νίκος μια εικόνα για τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν από τη συνέντευξη του Ηλία Παπαθεοδόρου και μετά. Ναι. Όπου βέβαια. Αλλά είπε αυτό που είπε ο Νίκος, δεν χρειάζεται και φυσικασμός, ότι εντάξει, μπήκε ο Σαββίδης, παιδιά. Και πρέπει λίγο να τις μεταφράζουμε και σωστά. Και μην πολύ σωστά. Υπάρχουν άλλα μηνύματα. Και πολύ σωστά. Τονίζουν και οι οργανωμένοι ότι
το Παλατάκι πλέον είναι γεμάτο και το Σάββατο με τον Χολαργό και φυσικά με την ΑΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα. Ραφαήλ, κανείς. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Τι γίνεται, Ραφαήλ. Όλα καλά. Ραφαήλ, πες λίγο ρε, εσύ, τι έγινε προχθές εκεί στο βόλεϊ με το Φίνικα. Ωραίο μάτς, επεισοδιακό. Για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η νευρικότητα, γιατί? Εντάξει, είχαμε τα συνηθισμένα, νομίζω μέσα στα πλαίσια πάντως, αυτό το, την αντιπαλότητα μεταξύ της ομάδας της μίας που φιλοξενείται στο Παλατάκι και των οπαδών του ΠΑΟΚ. Είχαν πάρει φυσικά και το ένα σετ ιστήρως, άναψαν λίγο, ας το πούμε, τα αίματα εντός εισαγωγικών όμως πάντα και μέσα στα πλαίσια που υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι ήταν λίγο υπερβολική αντίδραση από πλευράς των παικτών της Σύρου. Που πήγαν στα ποδήλατα και ξαναβγήκαν στα δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, και οι χειρονομίες νομίζω που εντάξει, ακόμα ό,τι και να γίνεται από την κερκίδα, δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσει έτσι σαν αθλητής. Ναι. Που γενικά δεν έχει γίνει σε τέτοιους αγώνες αντίστοιχες περιπτώσεις παλιότερα. Όχι, κάτι. Νομίζω πρώτη φορά είναι. Ακόμα δηλαδή και σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που έχουν φιλοξενηθεί δηλαδή στο Παλατάκι και ξέρουμε ότι υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερο κόσμο, δεν είχε ποτέ νομίζω τέτοια κατάσταση. Εγώ, Ραφαήλ, δεν κατάλαβα τι συνέβη. Μπορεί να νομίζουν στη σύρωτη τη μόδα να φεύγει από το γήπεδο και να ξαναμπαίνει ή να φεύγει και να μην επιστρέφει. Σε δευτερόλεπτα κιόλας. Πραγματικά ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή... Έκαναν λόγο για αυτισήματα από πλευρά των νεοπαδών του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι το κλίμα ήταν ήδη λίγο εκρηκτικό από την αλλαγή των τερέν, αλλά νομίζω ότι το χειρότερο όλων ήταν ότι άνοιξαν διάλογο χωρίς λόγο οι παίκτες της Σύρου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι αυτή η δουλειά των αθλητών. Αυτό θα έπρεπε να το καταλάβουν και νομίζω το κατάλαβε και ο προπονητής του Φίνικα μετά. Οι αλλαγές νομίζω ότι στο τέλος μάλλον σε αυτή την κατεύθυνση πήγαιναν. Να τιμωρήσουν τους παίκτες του. Ναι, 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 ακριβώς. Οι αντίπαλοι τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας τώρα. Ακριβώς. Εντάξει. Μπορεί ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ και η ΣΥΡΟΣ να βρεθούν στο τελικό του κυπέλου για να δούμε για ακόμα μια φορά το τι συμβαίνει όταν οι δύο ομάδες κοντράρονται. Εντάξει. Ναι, το είπε αυτό και ο Κολίτς. Είπε ότι στο τέλος θα θέλαμε κι εμείς να μείνει η βασική επτάδα της ΣΥΡΟΣ γιατί ήταν ένα ωραίο τεστ για μας για να δούμε το πώς θα ανταποκριθούμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Γενικότερα νομίζω ο ΠΑΟΚ το μόνο που κρατάει από το μάτς με τη ΣΥΡΟΣ είναι η ανατροπή που έκανε γιατί δεν ήταν και τόσο καλή η εικόνα του σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Ραβάλη, τι είχαμε το Σαββατοκύριακο γενικότερα, κάπου πρέπει να σταθούμε και τι ακολουθεί τώρα αυτή τη βδομάδα? Εκτός από την νίκη του Βόλη, με νίκη συνέχισε και το handball των ανδρών. Μπαίνει σε έναν καυτό πλέον Μάρτιο που θα κριθούν τα πάντα για την πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας. Είναι πλέον στο πόντο η διαφορά από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε για πρώτη φορά την Κυριακή στη σεζόν από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Είναι πρώτος με 33 και έχουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με 32 βαθμούς που ακολουθούν. Φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στην Νεάπολη ο ΠΑΟΚ και μετά από μια εβδομάδα στα μέσα Μαρτίου θα πάει να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Ξέρουμε φυσικά ότι το handball των ανδρών είναι με το ελληνικό ρόστερ, αλλά όλοι πιστεύουν ότι αυτή η ψυχή και η δύναμη της Νεάπολης θα δώσει δυνατότητα στην ομάδα να διεκδικήσει μέχρι το τέλος τις πιθανότητες που έχει για τον τίτλο. Από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο γυναικών τρένο. Άλλη μια απίστευτα επιβλητική νίκη με 9-0 απέναντι στις Ελπίδες Καρδίτσας. Μια ομάδα που δεν είναι από τις ομάδες λεγόμενες σάκι του box που απλά συμπληρώνουν το πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα. Όχι. Που έχει την δυναμική τα τελευταία χρόνια. Φέτος έπαιξε μάλιστα και στα προκριματικά του Champions League, γιατί πέρυσι ήταν δευτεραθλήτρια και υποφελήθηκε τη τιμωρία του ΠΑΟΚ. Δεν τα πάει καλά τη φετινή σεζόν, αλλά δεν πάει να είναι μία από τις αξιόλογες δυνάμεις στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και εκεί σε δύο εβδομάδες το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη στην Νέα Μεσύμβρια, εκεί όπου και θα κριθούν τα πάντα για τον τίτλο με ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ. Τελείωσε μετά. Ναι, ναι, μετά θα φύγει και στο συνέξο ΠΑΟΚ, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια. Κάποια περίπτωση που πάγουν να χάσει κάπου βαθμό. Το μπάσκετ γυναικό μια βαριά ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό. Εντάξει, νομίζω ότι κοιτάζει παρακάτω, δεν περίμενε κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλώς λίγο η εμφάνιση ήταν που στεναχώρησε, ας το πούμε, τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Παραμένει δεύτερος ο δικέφαλος του Βορρά και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι με τις καλές εμφανίσεις που έδειξε μέχρι τώρα, είναι εφικτός ο στόχος στο να βρεθεί στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Βέβαια, θα είναι ένα και μόνο μάτς γιατί οι ομάδες μεταφέρουν τις νίκες τους από την κανονική διάρκεια. Το βόλεϊ γυναικών και αυτό στην κορυφή παραμένει και εκεί περιμένει ο ΠΑΟΚ, νομίζω, το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ σε δύο εβδομάδες. Εκεί, σε περίπτωση που χάσει ο Παναθηναϊκός βαθμούς, ο ΠΑΟΚ αγκαλιάζει την άνοδο, την απευθείας άνοδο στην Volley League. Και το Πόλο ιτήθηκε από τον Ιδραϊκό, απομακρύνει το στόχο της τετράδας, αλλά παραμένει πάντα ζωντανός για την μάχη το play-off, γιατί είναι στην πέμπτη θέση. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Να είστε καλά, Στέλιο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Επίσης.
Λοιπόν, αυτά ήταν και τα τελευταία νέα από τις υπόλοιπες ομάδες του Δικεφάλου. Θα έχει ενδιαφέρον, αγάπη, το παιχνίδι με τον Άρη στο Κυριακή ποδόσφαιρο. Ναι. Σε μια χρονιά που υπόθηκαν πολλά. Αν υπόθηκαν πολλά το καλοκαίρι, υπόθηκαν. Ναι. Και είναι ο ΠΑΟΚ σε μια μεταβατική περίοδο. Μια μεταβατική περίοδο. Τα καταφέρνει βέβαια. Χωρίς μέλη νομίζω. Του που συνδύασαν την παρουσία τους με τα πολλά πρωταθλήματα. Ναι. Η Παντελιάδου, η Δημητρίγεβιτς και πολλές άλλες κοπέλες. Αλλά μπράβο στη γυναική ομάδα που συνεχίζουν μόνο με νίκες. Και πραγματικά είναι απολαυστικές κάθε. Δεν θα πω κάθε Κυριακή, γιατί παίζουν μια φορά το μήνα έτσι. Καλά, ναι, έτυχε κανένας μήνας να μην παίξουν ρόλο. Αλλά πραγματικά αποδείχτηκε ότι η απόκτηση της Μπετανκούρ ήταν το κερασάκι που έλειπε, ναι, ώστε να πάρει ομάδα το πρωτάθλημα για μία ακόμα χρονιά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Υπενθυμίζω την Πέμπτη λαϊκή βραδιά ή μεγάλο πάτε, αν θέλετε, από δύο σπουδαίους τραγουδιστές, από τον Κώστα Καραφώτη και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Εισιτήρια στο καζίνο Όλο 24, ticketservice.gr, τελεφωνικά στο 217-234-567, καταστήματα public. Σας δίνει δυνατότητα το θέατρο Βεργίνα να περάσετε πολύ ωραία την Τυκνοπέμπτη με μεγάλες επιτυχίες και των δύο παιδιών, και του Καραφώτη και της Παπαϊωάννου, και γενικότερα μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιού. Γίνεται ένας χαμός νομίζω στο Ρίτσις Καζίνο, γενικά. Γενικά και, τώρα, και ειδικά. Και τώρα, ναι, με το Δήμο που ξεκινάει. Και θα ξεκινήσει από, ναι, και από 1 Μαρτίου ξεκινάει ο Δημήτρης Μπάσης και ο Κώστας Καραφώτης. Κοίτα, για 6 παραστάσεις. Λέμε μέχρι τέλος Μαρτίου, αλλά αν είναι όπως τον Τάκη Ζαχαράτο, νομίζω θα πάνε μέχρι το καλοκαίρι αυτή. Ναι. Το δίδυμο. Αρχικά είναι για 6 παραστάσεις. Ναι. Ξαναλέω, Παρασκευή Σάββατο 1-2 Μαρτίου, Παρασκευή Σάββατο 8-9 και Παρασκευή Σάββατο 15-16. Εισιτήρια με τους ίδιους τρόπους. Μαζί μας ήταν και η Στίχημαν Μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Σταύρος Κόλκας έχει βάλει στη σκέψη ο Σταύρος για να ποντάρω στο διπλό του Ατρόμητου. Έξω έλεγαν γκολ-γκολ. Mm-hmm. Νομίζω ότι ίσως είναι η καλύτερη επιλογή. Πιο safe. Ναι. Και θα δούμε. Και τι... κουλούρισε anytime. Κουλούρισε και δεν ξέρω. Τέσσερα είπαμε. Ναι. Θα δούμε και λίγο Άρδα τι απόδοση δίνει. Όχι. Να ξέρει, το έκανα το λάθος προχθές. Έπαιξα anytime με κουλούρι. Mm-hmm. Το βάλε ο Άρδα. Στο προηγούμενο μάτι είχα παίξει πάλι το αντίθετο. Παίξει και τους δύο. Τι θα κάνεις, θα παίξεις όλο τον Ατρόμητο 3-4 σημεία για αυτό το μάτς, τι θα κάνεις. Θα δούμε το παιχνίδι, έχει ενδιαφέρον. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί μας είναι τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη. Ανατολικά υπάρχει κατάστημα, δυτικά υπάρχει κατάστημα, στο κέντρο υπάρχει κατάστημα. Πάρα πολλές επιλογές και πολύ καλές τιμές. Και στο Ελευθέριος Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Ο καιρός επιστρέφει σε καλά επίπεδα και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες. Λες. Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες μου, οι αποκλειστικές. Μπράβο, Στέργιο. Οπότε, επειδή έχει καλό καιρό σχετικά, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία όσοι είστε στο κέντρο και πεινάτε σιγά-σιγά. Θεϊκό Πιστοπολίων είναι στην Αγγελάκη 10, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Πολύ ωραίος και μοντέρνος χώρος. Έχουν κάνει και οι άνθρωποι του Θεϊκών, είτε για να φάτε μέσα είτε να φάτε έξω στα πολλά τραπεζάκια που υπάρχουν. Είτε αν είστε σπίτι, 2-3-10-2-21-3-21, delivery από το 10.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Το Θεϊκών εξυπηρετεί ανατολικά έως και την Τούμπα, δυτικά έως το σταθμό του ΟΣΕ και φυσικά όλη την περιοχή του κέντρου. Με κάθε μαλαματίνα άλλη μία δώρο ή προσφορά στο delivery. Δωρεάν ελιφές όλα τα σάντουιτς, μεγάλες μερίδες και το μεγάλο ατού των Θεϊκών, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Αυτά από εμάς. Θα μείνετε στο Λίμπερο, γιατί 2 με 3 ακολουθεί η εκπομπή ανέλεσε το Bayern Press. Ο Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του team. Θα μας τα πούνε όλα. Ναι, πολλά θέματα και ενδιαφέροντα και σήμερα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.